Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ο Ελένη Δημήτρη Ζή, είμαι δημοσιογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών. Έχω τη χαρά να γνωρίζω αρκετά χρόνια τον Νίκο Δικητιαντή. Και ήταν μεγάλη τιμή για μένα που μου είπε να μιλήσω για το τελευταίο του βιβλίο και να γίνω κατά κάποιο τρόπο και λόγω επαγγέλματος ο συντονιστής της απόψινης εκδήλωσης. Και συγγραφέας, πρέπει να πούμε. Εντάξει, εγώ που προτάσω δημοσιογράφος. Λοιπόν, πριν δώσω τον λόγο στους εκλεκτούς καλεσμένους μας, θα πω πραγματικά για όσους δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, όσους έχετε διαβάσει, πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Έχει ακριβώς το εξώφυλλο μια φράση που λέει 2.500 χρόνια μετά, ζήστε την αυμαχία σαν να είσαστε εκεί. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το λέω ως άνθρωπος που διάβασε το βιβλίο, που έχω διαβάσει τα προηγούμενα βιβλία του Νίκου. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ένα ιστορικό γεγονός που είχε πάρα πολλές προεκτάσεις πολιτικές, στρατιωτικές, οικονομικές. Γι' αυτά θα μας μιλήσουν οι εκλεκτοί καλεσμένοι και να ξεκινήσω να δώσω το λόγο στον κύριο Πλατή. Πλατιά, συγγνώμη, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, που έχει ειδικότητα στις διεθνείς σχέσεις, αν κάνω λάθος. Δεν έχω δυστυχώς την πρόσκληση μαζί μου. Να μας δώσει μια δική του εκτίμηση πρώτα για το βιβλίο και από τη σκοπιά του των διεθνών σχέσεων της εποχής εκείνης, να το πούμε έτσι, αν έχετε καλοσύνη. Ευχαριστώ σας. Θα προσπαθήσω να μην πλατιάσω, λοιπόν. Και πρέπει να σας πω ότι το μέρος που βρισκόμαστε είναι φανταστικό. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε αυτό το βιβλιοπωλείο και πραγματικά θυμίζει τον παράδεισο. Δηλαδή, αν στο δικό μου το μυαλό φανταζόμουν τον παράδεισο, θα ήταν κάπως έτσι γεμάτο βιβλία. Λοιπόν, οπότε πραγματικά το μέρος είναι εξαιρετικό. Πρέπει να σας πω ότι πριν 2 χρόνια, στην επόμενη από την Αμαχία της Θαλαμίνας, μαζί με τον κύριο Κυριαζή, το τμήμα μου και το τμήμα του, οργανώσαμε ένα διεθνές συνέδριο για την επέτειο. Από αυτό το συνέδριο που συμμετείχε και ο κύριος Λαφόπουλος, βγήκαν 2 τόμοι πρόσφατα, τους τελευταίους 3 μήνες. Ήταν πολύ δύσκολο, ήταν 30 κυρίως ξένοι συμμετέχοντες, άρα λοιπόν κατά τη διάρκεια της μέρας βλέπαμε για 2 ογκώδη βιβλία για την Αμαχία της Θαλαμίνας. Προφανώς το διάστημα που εμείς δουλεύαμε, ο Νίκος τα βράδια εξαφανιζότανε και έκανε μεταμφίεση, γινόταν συγγραφέας και ενώ το πρωί δουλεύαμε ιστορία και πολιτική, το βράδυ έπαιρνε τα ίδια στοιχεία τα οποία δουλεύαμε στο συγκεκριμένο βιβλίο και τα μετέτρεψε μισθόρυμα και μάλιστα δεν είχε πει τίποτα. Παραπλάνηση. Μου θυμίζει το Μακιαβέλη που λέει ότι το πρωί κάνω διάφορες ταπεινές δουλειές και το βράδυ δίνομαι, φοράω τη μεγάλη στολή του συγγραφέα και γράφω. Άρα λοιπόν το ίδιο κόλπο έκανε και ο Νίκος. Ο Νίκος έχει σχέση, και ο Κυριαζής, με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Έχει ήδη γράψει για το Θεμιστοκλή, ο ξένος μου Θεμιστοκλή, και έχει επίσης γράψει 2 βιβλία που σχετίζονται με το συγκεκριμένο βιβλίο, τη Δημοκρατία και η Οικονομία και η Καθημερινή Ζωή στην Αρχαία Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που έκανε είναι συνδύασε όλες αυτές τις γνώσεις και το αποτέλεσμα το βλέπουμε στο συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο αν θέλετε είναι 90% ιστορία και 10% μυθιστόρημα. Θα έλεγα ότι ακολουθεί, Νίκο, τα βήματα του Ηροδότου, γιατί κάπως έτσι το έκανε και ο Ηρόδοτος, ο οποίος είχε μια ιστορική πλοκή, είχε γεγονότα που έγιναν μακριά από την εποχή του. Ξεκίνησε από το 550 με τον Κύρο, άρα είχε ήδη 1,5 αιώνα απόσταση. Συνεπώς, ό,τι άκουσε. Και το συμπλήρωσε με μύθους. Και το έκανε. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν πολύ εύληπτο. Ο Ηρόδοτος διαβάζεται πολύ πιο εύκολα, αν θέλετε, το Θουκυδίδη. Το ίδιο κόλπο λοιπόν έκανε και ο Νίκος. Χρησιμοποίησε την ιστορία, έβαλε μυθολογικά στοιχεία, αλλά το σπουδαιότερο, μπήκε στη θέση των παικτών της εποχής και έγραψε διαλόγους όπως θα τους έλεγαν. Ήταν ακριβώς αυτό που έκανε το Θουκυδίδη σε αυτή την ευκαιρία. Ο Θουκυδίδης δεν ήταν στις συμφωνίες, περισσότερες δεν ήταν, αλλά τι είπε, ότι τις ανασυνθέτω με βάση την ιστορική και την συγκυρία, τα συμφέροντα και από ποια οπτική γωνία μιλάει, ανασυνθέτω τον λόγο του. Αυτή είναι η δημιουργία. Το ίδιο κόλπο έκανε
παιδικός εκκλησιαστής και μάλιστα το προχώρησε. Δεν μας είπε μόνο δημιουργίες και κάλυψε επί την ευκαιρία ορισμένες μεγάλες παραλήψεις του Ηροδότου. Γιατί, για παράδειγμα, μια κεντρική απόφαση να πείσει τους Αθηναίους να μετατρέψουν χρήματα που ήταν να μοιραστούν στο λαό, σε στήριξη οπόλαδο στα όλα, σε ναυτική προεργασία, ναυτική προετοιμασία, ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Και ο Ηρόδοτος λέει, ευνός έγινε. Ο Νίκος μας λέει, είναι εξαιρετικό λόγο ο Θεμιστοκλή, που δεν φαντάζομαι να ήταν διαφορετικό από αυτό που πραγματικά υπόθηκε. Τα επιχειρήματα για να πείσουν τους Αθηναίους να μην πάρουν χρήματα που ήταν να μοιραστούν και να μετατρέψουν σε ναυτικό πρόγραμμα, έπρεπε να είναι αντίστοιχα με αυτά που έγραψε ο Νίκος. Άρα στην πράξη συμπεριλαμβάνει την ιστορία. Εκεί δε που μεγαλούργησε είναι ότι έγραψε και τραγωδία. Ο Θεμιστοκλής για να προετοιμάσει τους Αθηναίους και για τον επερχόμενο κίνδυνο με τους Πέρσες, αλλά και κυρίως για να στρέψουν την προσοχή τους προς τη θάλασσα για να φτιάξουν το ναυτικό πρόγραμμα, έπρεπε να τους φοβήσει. Και δεν ήταν πολύ δύσκολο να τους φοβήσει. Οι Πέρσες ουσιαστικά από το 499 μέχρι το 494 είχαν καταστρέψει τις ελληνικές πόλεις στη Μικρά Ασία και η κορονίδα της νίκης τους και η μεγάλη καταστροφή για την Αθήνα τότε και για την Ελλάδα ήταν η άνοδος της Μιλήτου. Που πραγματικά είχαμε μια γενοκτονία. Αυτή τη γενοκτονία ο Θεμιστοκλής τη χρησιμοποίησε για να δείξει στους Αθηναίους το τι τους περιμένει αν δεν προετοιμαστούν. Και μάλιστα την περίοδο που ο ίδιος ήταν ο ανώτατος άρχων, χρησιμοποίησε τον προπαγανδιστή του, τον Φρίνιχο, για να κάνει προπαγάνδα χρησιμοποιώντας τα social media της εποχής που ήταν το θέατρο. Και έτσι ήταν, αν θέλετε, η ιδεολογική προετοιμασία για να φτάσουμε στο ναυτικό πρόγραμμα του Θεμιστοκλή, όπως και η προετοιμασία των Αθηναίων για τον επερχόμενο περσικό κίνδυνο. Αυτή η πολύ σημαντική τραγωδία λείπει. Η έλειπε μέχρι να βγει αυτό το βιβλίο. Τη συμπλήρωσε ο Νίκος. Ο κ. Κυριαζής, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα το είχε προσεγγίσει ο Φρίνικος. Μπορώ να φανταστώ ότι αυτά που έγραψες για την υπορία στο Μισθοκλή είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, αλλά πήρε ποιητική άδεια να γράψει τραγωδία, το οποίο το θεωρώ εξαιρετικό και τον συγχαίρω γι' αυτό. Τώρα, μιλώντας για τη διαδρομή του βιβλίου, όπως είπα, συνδυάζει προηγούμενα βιβλία του. Συνδυάζει το βιβλίο του για τη σχέση οικονομίας και δημοκρατίας. Μόνο κάνοντας αυτή τη σύνδεση μπορεί να καταλάβει κανείς την ιστορική διαδρομή από το Πλησθένη στο Θεμιστοκλή. Ο ένας έφτιαξε, αν θέλετε, το θεσμικό πλαίσιο της δημοκρατίας, ο άλλος έδωσε σάρκα και οστά. Γιατί χρησιμοποιώντας το περσικό κίνδυνο και το ναυτικό του πρόγραμμα και την ανάγκη να επανδρώσει τις τριήρες με Αθηναίους, στην πράξη κινητοποίησε 36.000 ανθρώπους στην ναυτική προετοιμασία. Στο Μαραθώνα πολέμησαν 9. Εκεί όλοι όσοι μπορούσαν να τραβήξουν κουπί, τράβαγαν κουπί. Αυτό όμως τους έδωσε πολιτικά δικαιώματα. Άρα έδωσε δύναμη στη δημοκρατία, όχι μόνο θεσμικά, αλλά de jure. Γιατί τη στιγμή που πολεμούσαν, ψήφισαν κιόλας. Άρα έγιναν πραγματικοί πολίτες. Και αν θέλετε, στο δικό μου το μυαλό, έτσι εδραιώνεται η δημοκρατία, όχι μόνο με θεσμούς, αλλά όταν οι θεσμοί αποκτούν νόημα. Στο ταξίδι λοιπόν αυτό ξεκινάει από την Ολυμπία, πάει στη Σπάρτη, πάει στη Σάμο, που ασχολείται με μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, τον Πολυκράτη, ο οποίος σύμφωνα με τον Θουκυδίδη είναι ο ευρετής της έννοιας της θαλασσοκρατίας. Αν θέλετε, εν μέρη, οι Αθηναίοι αντέγραψαν τον Πολυκράτη και φτιάχνοντας την αυτοκρατορία τους και μετά οι Άγγλοι, οι Βενετοί, οι Ολλανδοί και οι Αμερικάνοι σήμερα τη γράφουν στους Αθηναίους. Τώρα, ο Ηρόδοτος έχει πολύ σημαντικές παραλήψεις. Παρουσιάζει, για παράδειγμα, το Θεμιστοκλή σαν το εισερχόμενο στην πολιτική στιγμή που συζητούσαν το χρησμό του Ματίου των Ελσφών.
Εδώ πάλι ο κ. Κυριαζής συμπληρώνει τον Ηρόδοτο, γιατί μιλάει για ένα χρησμό που ξαφνικά ο Θεμιστοκλής τον εξήγησε τους Αθηναίους και η δική του εξήγηση κυριάρχησε. Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι όπως ακριβώς τα λέει ο κ. Κυριαζής. Ο χρησμός είναι απόρρια των πολιτικών προσπαθειών του Θεμιστοκλή. Το μαντίο των Δελφών, όπως είναι γνωστό, είχε μηδήσει. Ή και να μην είχε μηδήσει, έδινε την εκλογοφανή εξήγηση στους Αθηναίους, ότι οι Πέρσες είναι πολύ περισσότεροι, εσείς είσαστε μια κούφτα άνθρωποι που με δυσκολία μαζεύετε 9-10.000 ανθρώπους να πολεμήσουν, δεν έχετε ελπίδα, σκοθείτε να φύγετε. Άρα, είτε είχαν μηδήσει, είτε απλώς χρησιμοποιούσαν realpolitik, έδωσαν στους Αθηναίους ένα χρησμό, τον οποίο ο Θεμιστοκλής δεν δέχτηκε και έκανε ολόκληρο σκηνικό για να αλλάξει το χρησμό. Αυτό ο Ηρόδοτος το παραλείπει, σύγχρονοι ιστορικοί το επισημαίνουν. Ο κ. Κυριαζής δείχνει και τα mechanics, πώς ακριβώς το πέτυχε. Το οποίο το θεωρώ εντυπωσιακό και αυτό πιστεύω ότι συμπληρώνει εξαιρετικά τον Ηρόδοτο. Επίσης, καταλαβαίνοντας τη σημασία της οικονομίας, δείχνει τη σχέση οικονομίας και δημοκρατίας και κυρίως πώς το οικονομικό οικοσύστημα ή το ναυτικό σύστημα που έκανε το ναυτικό πρόγραμμα του Θεμιστοκλέους δημιούργησε, αν θέλετε, μια καινούργια οικονομία στην Αθήνα, η οποία ήταν και αυτή η βάση της δημοκρατίας. Μια οικονομία που έδινε στέκη σε όλους. Γιατί όλοι είτε συμμετείχαν σκοπηλάτες, είτε συμμετείχαν στο να φτιάχνουν πλοία, να επισκευάζουν πλοία, τα πάρα πολλά εργαστήρια τα οποία χρειαζόταν για να κάνεις ένα τόσο γρήγορο ναυτικό πρόγραμμα. Συμπληρώνει επίσης τον Δημόκρητο, τον Ηρόδοτο προς το εξής. Ο Ηρόδοτος λέει λανθασμένα ότι το ναυτικό πρόγραμμα έγινε λόγω της απειλής από την Αίγινα. Οι Αθηναίοι είχαν κόντρα με την Αίγινα, αλλά δεν φτιάχνεις 200 πλοία όταν ο αντίπαλος έχει μόνο 30. Έτσι, είναι καθαρό ότι ο Θεμιστοκλής έβλεπε μπροστά, έβλεπε πώς είχαν κερδίσει στη Μίλητο, είχαν κερδίσει θάλασσα. Και ήξερε ότι θα έρθουν, και το λέει αυτό ο Θεμιστοκλής, ότι θα έρθουν από τη θάλασσα. Και η θάλασσα ήταν το τροτό του σημείο. Γιατί αν τους χτυπούσες στη θάλασσα, κάτι το οποίο εξηγεί καταπληκτικά ο κ. Κυριαζής, ουσιαστικά κάνει στο στρατό ξηράς, ο οποίος ήταν ή εκατοντάδες ή εκατομμύρια, δεν έχει σημασία, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερος από ό,τι μπορούσαν να έχουν οι ελληνικές πόλεις, το αφήνει ξεκρέμαστο. Υπήρχε μια αλληλεξάρτηση μεταξύ χερσαίων δυνάμεων και ναυτικών δυνάμεων. Οπότε ο Θεμιστοκλής κατάλαβε ότι χτυπώντας τις ναυτικές δυνάμεις, αφήνει ξεκρέμαστο το στρατό ξηράς. Οπότε είναι ο μόνος τρόπος να τους κερδίσεις. Πάρτε παράδειγμα στα μαγεία της Ελλαδίνας. Όλα αυτά τα στήθη, 60 φυλές από την αυτοκρατορία που ήρθαν στην Ελλάδα, η μόνη μάχη που δώσανε ήταν στους Θερμοπύλες. Τριών ημερών μάχη. Μετά ήρθανε και παρακολουθούσαν ως θεατές από το ωραίο δάλεο την μαγεία της Ελλαδίνας. Ουσιαστικά εξουδετέρωσε τον τρομερό περσικό στρατό, αν θέλετε, και τις 60 φυλές οι έθνη της αυτοκρατορίας, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στον πόλεμο. Συμμετείχαν, αν θέλετε, μόνο. Καταρχάς δεν συμμετείχαν Πέρσες, παρά μόνο στο διοικητικό ρόλο. Ήταν Φοίνικες, ήταν Αιγύπτιοι, ήταν Ήωνες, ήταν άλλοι λαοί που ήταν ναυτικοί λαοί. Οι Πέρσες, αν θέλετε, δίνανε εντολές και μόνο τους μπέρδευαν, παρακαλώ, κλέβανε. Άρα ουσιαστικά εξουδετέρωσε την ισχύ των Περσών που ήταν στην Τσιρά, φέρνοντας τον πόλεμο στη θάλασσα. Είναι μια διάσταση που ο Ηρόδοτος και η αρχαία ιστορική, αν θέλετε, δεν την φέρνουν στο προσκήνιο, την έχει φέρει με εξαιρετικό τρόπο ο κ. Κυριαζής. Με εντυπωσίασε επίσης οι τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά την Τριήρη, κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό. Οι Αθηναίοι δεν αντέγραψαν την Τριήρη των Φοινίκων. Ουσιαστικά πήραν ένα πλοίο που έβλεπαν ότι αλλάζει το πόλεμο στη θάλασσα και το μετέφεραν στα μέτρα τους. Ο Θεμιστοκλής έκανε τον αρχιτέκτονα, τον ναυτικό αρχιτέκτονα, για να μπορέσει να αλλάξει τη δομή των πλοίων.
Ένα άλλο σημείο το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε και εδώ πηγαίνει εναντίον δύο ρευμάτων στις κοινωνικές επιστήμες. Το ένα είναι η γεωγραφία και η γεωπολιτική που λέει ότι τα πάντα καθορίζονται από τη γεωγραφική δομή. Οι άνθρωποι είναι πιόνια και η γεωγραφία, its destiny, καθορίζει το μέλλον τους. Και στις διεθνείς σχέσεις ή γενικότερα στις κοινωνικές επιστήμες που είναι σημαντιστικές θεωρίες ότι η δομή του συστήματος κανονίζει το πώς συμπεριφέρονται οι παίκτες. Και τέτοιου είδους θεωρίες, είτε από το Κροντέλ στην γεωγραφία, είτε από το Μάρξ, κυριαρχούν στη δική μου επιστήμη στις διεθνείς σχέσεις που ο δομικός ρεαλισμός και οι δομικές ερμηνείες είναι κυρίαρχες. Όλες αυτές μειώνουν το ρόλο της σχεσίας. Εάν διαβάσει προσεκτικά αυτά που γράφει ο κ. Φιλιππίδης, θα δει ότι εδώ έχουμε ένα πολιτικό ηγέτη, ο οποίος δημιούργησε ισχύ. Και αυτή η ισχύ πέτυχε, έκανε τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας στους Περσικούς πολέμους και άλλαξε το συσχετισμό δυνάμεων στο διεθνή σύστημα. Γιατί έκανε την Αθήνα αυτοκρατορία μέχρι το τέλος ουσιαστικά του Πελοποννησιακού πολέμου, σχεδόν επί ένα αιώνα, από τα 480 μέχρι το 404. Και δημιούργησε εκ του μηδενός το στόλο, τα τείχη, την αυτοκρατορία, που ο στόλος και η αυτοκρατορία έφερναν χρήματα, τα τείχη προστάτευαν το στόλο και τα χρήματα και αυτό δημιούργησε έναν ενάρετο κύκλο. Περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερο στόλο, μεγαλύτερη επέκταση και φτάσανε οι Αθηναίοι σε βαθμό που ο Θουκυδίδης ουσιαστικά το χαρακτηρίζει σαν ίδρυ. Μια μικρή πόλη 200.000 ανθρώπων, η οποία ήλεγχε τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Αίγυπτο, την Ανατολική Μεσόγειο, ολόκληρη, προσπάθησε μάλιστα να διώξει και την Περσική Αυτοκρατορία από την Αίγυπτο, ήθελε μετά να υποτάξει και τους Καρχιδόνιους. Η εκστρατεία στη Σικελία ήταν το stepping stone, το πρώτο βήμα που οδηγούσε στην Καρχιδόνα, που σήμαινε ότι ελέγχει όλη τη Μεσόγειο. Προσπάθησαν δηλαδή αυτή η μικρή πόλη που ήταν αγροτική και ο Θεμιστοκλής την έστρεψε στη θάλασσα, δεν φτάνει που κατέπισε τη Μαύρη Θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο, ήταν να ελέγξει όλη τη Μεσόγειο και στην προσπάθειά της αυτή κατέρευσε από Βαριστέτσο. Λοιπόν, εδώ έχεις ένα πολιτικό ηγέτη που δημιουργεί ισχύ αλλάζει το διεθνές σύστημα. Κάνει διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Διαχειρίζεται τρομερά μια αυτοκρατορία σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Διαχειρίζεται συμμαχίες και δείχνει τη σημασία του πολιτικού ηγέτη, κάτι το οποίο, αν θέλετε, στις κοινωνικές επιστήμες δεν τονίζεται. Και δεν τονίζεται για τον εξής απλό λόγο. Δεν μπορείς να φτιάξεις θεωρίες γύρω από ηγέτη. Δηλαδή είναι εύκολο να φτιάξεις θεωρίες με σχετισμό δυνάμεων, με βάση τη γεωγραφία, δομές κτλ. Τον ηγέτη όμως πώς τον παραπλασιάζεις. Ωραία, βρέθηκε ο Θεμιστοκλής τότε. Πώς φτιάχνεις Θεμιστοκλή αργότερα, ή ο Αλέξανδρος, ή ο Κέσαρας, ή οτιδήποτε. Συνεπώς δεν μπορείς να το εξειδικεύσεις. Μάλλον δεν μπορείς να το γενικεύσεις κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να παραχθεί η ηγεσία. Βέβαια, το αθηναϊκό πείραμα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λόγω δημοκρατίας, γιατί δεν έχουμε ποτέ στην παγκόσμια ιστορία μια τέτοια περίοδο που βγάζει ηγέτες σε πολλά αντικείμενα. Στα χάματα, στις τέχνες, στην αρχιτεκτονική, στην πολιτική. Το πείραμα της αρχαίας Αθήνας ξαφνικά παρήγει ηγετικές προσωπικότητες στην πολιτική, στην οικονομία, στην αρχιτεκτονική, στους τραγωδούς, στον Αριστοφάνη, όλα αυτά. Όλα αυτά γίνονται σε ένα πολύ μικρό διάστημα. Και μετά τίποτα. Γιατί ξαφνικά μια πολιτεία παράγει τέτοιο, αν θέλετε, ηγετικό δυναμικό. Ξαφνικά δεν παράγει. Πρέπει να σχετίζεται με δημοκρατία. Νομίζω αυτό είναι ένα καλό transition στον κύριο Βλαχόπουλο και να μας εξηγήσει πώς οι θεσμοί δημιουργούν όλη αυτή την το έφορο έδαφος ώστε να δημιουργηθούν τέτοιες προσωπικότητες, είτε πολιτικές, είτε κοινωνικές, είτε στα γράμματα, τέχνες κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πλατιά.
θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα πριν από όλα. Κυρία Καλέργη, να διαβάσουμε ένα απόσπασμα και περνάμε. Καλησπέρα σα και από μένα. Πριν σα διαβάσω το πρώτο απόσπασμα από το βιβλίο του Νίκου Κυριαζή, θα ήθελα να πω λίγα λόγια γι' αυτό στη δική μου όμως γλώσσα. Δεν είμαι ιστορικός, ούτε καθηγήτρια ιστορίας και τέτοια. Είμαι ηθοποιός, γι' αυτό δεν θα αναφερθώ σε τίποτα ιστορικό. Είμαι ηθοποιός και συγγραφέας, που σημαίνει ότι έχω άλλες προσλαμβάνουσες εικόνες και αισθήσεις από την ανάγνωση του βιβλίου. Όταν διαβάζεις, έχω διαβάσει τα περισσότερα βιβλία του Νίκου Κυριαζή, όταν διαβάζεις το βιβλίο δικό του, γίνεσαι αυτόματα ταξιδιώτης, ερευνητής, ονειροπόλος, φαντασιώνες και διάφορα, ανυψώνεται το πατριωτικό σου αίσθημα, φανατίζεσαι και συγχρόνως ζεις ζωντανά τα γεγονότα, τα ιστορικά, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν για σένα απλά ιστορικά γεγονότα. Έχει ένα μοναδικό ταλέντο να σε μεταφέρει ζωντανά στο πεδίο και να σε κάνει συμμέτοχο σε μια μάχη, είτε γίνεται στο βουνό, ή στην πεδιάδα, είτε στη θάλασσα. Ο συγγραφέας όμως δεν περιορίζεται μόνο στη Σαλαμίνα, στην αυμαχία της Σαλαμίνας, ούτε στα στενά όρια της Σαλαμίνας. Ταξιδεύει τον αναγνώστη σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εκτός αυτής, ακολουθώντας πάντα τις περιπέτειες των ηρώων του. Μεταξύ άλλων, μας πηγαίνει στην Ολυμπία, την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Όλοι μας έχουμε πάει στην Ολυμπία, στον αρχαίο χώρο αυτό της Ολυμπίας, γιατί μας έχει μείνει από τον αρχαίο χώρο κάτι λίγη ιστορία, κάτι σπασμένα μάρμαρα και κολόνες που συμβολίζουν μια άλλη εποχή, το μεγαλείο μιας άλλης εποχής. Και εδώ έρχεται ο συγγραφέας να μας ζωντανέψει το μεγαλείο της Ολυμπίας με τις περιγραφές του. Οι περιγραφές του, όχι μόνο αυτές, αλλά σε όλο το βιβλίο, κτηριακές τουλάχιστον, οι περιγραφές του, είναι 3D. Σε πηγαίνει και σε περπατάει μέσα στις πόλεις, στους χώρους, στους ιστορικούς, μόνο για μας σήμερα. Δεν περιορίζεται όμως μόνο σε αυτό, στην Ολυμπία. Αποτυπώνει γλαφυρά τα συναισθήματα, τις αγωνίες των αθλητών και των προπονητών, τους αγώνες, τις νίκες, τις ήττες τους, όλα τα ζει ο αναγνώστης, όχι σαν θεατής, αλλά σαν μέτοχος σε όλα αυτά που διαδραματίζονται. Αλλά και κάτι ακόμη. Ο συγγραφέας δεν περιορίζεται μόνο σε ιστορικές και κτηριακές περιγραφές. Με τον ίδιο γλαφυρό τρόπο, περιγράφει και τους έρωτες της εποχής. Αν και είμαι συγγραφέας κοινωνικών, ερωτικών μυθιστορημάτων, δεν κρύβω να σας πω ότι απεχθάνομαι περιγραφές ερωτικών σκηνών που εγώ τις θεωρώ ιεροσηλεία. Οι περιγραφές όμως του Κυριαζή, σε αυτές τις σκηνές γράφει, αποπνέουν μια ευγένεια, έναν λεπτό ερωτισμό και συγχρόνως φανερώνουν τη δύναμη που ασκεί ο έρωτας στον άνθρωπο. Ενδεικτικά θα σας πω δύο περιπτώσεις, έχει πολλά μέσα, δύο περιπτώσεις που για μένα υποδηλώνουν τον έρωτα και τη σχέση των δύο φίλων, άλλοτε και τώρα. Η μία είναι στη Σάμπο, με τον Νικομήδη, που μετά από πολλές περιπέτειες, μονομαχίδια, κινδυνεύοντας τη ζωή του πραγματικά, για τα μάτια της Χρυσόθεμης. Η δύναμη του έρωτα τον βγάζει νικητή και η Χρυσόθεμη γίνεται δικιά του. Πού τέτοια μεγαλεία τώρα σήμερα στην εποχή μας, ποιος άντρας να διεκδικήσει μια γυναίκα, και δεν μιλάμε με σπαθάκια και τέτοια, απλά να διεκδικήσει, δυστυχώς. Χωρίς να το καταλαβαίνει ο συγγραφέας, περιγράφει δύο ερωτικές σκηνές, δύο ερωτικές
επαφές με διαφορά η μία από την άλλη 2.500 χρόνια. Η μία ήταν τότε και η άλλη είναι τώρα. Επιστρέφοντας, σας λέω τώρα μία, στην επιστρέφοντας ο Νικομήδης από την Ολυμπία, όπου μετήχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πήγε στη θάλασσα, έφτασε, φεύγοντας, βούτυξε, έκανε μπάνιο, βγήκε στη στεριά και εκεί που ήταν καθισμένος πίσω από κάποιοι θάμνους, είδε στη θάλασσα, τη θάλασσα να παφλάζει και νόμιζε ότι ήταν κάποιο μεγάλο ψάρι που ταρακουνούσε τη θάλασσα. Σιγά σιγά όμως πρόβαλε στην επιφάνεια ένα γυναικείο κεφάλι και γρήγορα αποκαλύφθηκε μια πανέμορφη κοπέλα, δηλαδή αναδύθηκε μια Αφροδίτη από τη θάλασσα. Εκεί να δείτε περιγραφές του Κυριαζή. Αρχίζει από πάνω και πάει φτάνει μέχρι κάτω. Τα περιγράφει όλα, αλλά πολύ ωραία όμως. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή, πανέμορφη όπως σας είπα, η οποία ολόγυμνη βγήκε στη στεριά. Ο Νικομήδης πίσω από τους θάμνους, ο άνθρωπος είχε πάθει ταράκουλο. Κοίταζε, έτρεμε ολόκληρος και φοβόταν μην τον δει και η κοπέλα και τρομάξει και εκείνη. Και κρυβόταν. Εμείς όμως οι γυναίκες είμαστε τσακάλια. Δηλαδή, αυτή τον είχε δει πριν βγει από τη θάλασσα. Και όταν βγήκε του είπε, γιατί κρύβεσαι Νικομήδη Αθηναίε, μην τρέπεσαι Νικομήδη, μην φοβάσαι. Και αφού αρχίζουν έτσι ένα διάλογο και προσπαθεί να τον ενθαρρύνει εκείνη, παίρνει θάρρος, πηγαίνει, την αγγίζει να δει αν είναι πραγματική ή όχι, κλπ. Και καταλήγει η κουβέντα του, του λέει η κοπελιά, ποια είναι η επιθυμία σου, Νικομήδη, αυτή τη στιγμή, μίλησε, του λέει, μη διστάζεις. Δεν πίστασε και ο Νικομήδης, μίλησε και ο νόνοητο. Όπως βλέπετε είναι όλα πολύ απλά. Η κοπέλα αυτή τα είδε όλα απλά, όπως τα βλέπουν σήμερα οι κοπέλες. Μπορεί να πέρασαν χιλιάδες χρόνια από τότε, αλλά μπορεί να έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, ο έρωτας παραμένει ο ίδιος. Μπορεί να γκρεμίστηκαν όλοι οι θεοί από τον Όλυμπο, ο έρωτας έμεινε εκεί, αμανάτη, με πείσμα να ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Στο βιβλίο αυτό επίσης, δεν θα μάθει κανείς, δεν περιφρονώνται ιστορικά σου κύριε Κυριαζή, αλλά βρήκα εγώ άλλα πράγματα που νομίζω έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό δεν θα μάθει μόνο τα ιστορικά γεγονότα και δεν θα απολαύσει μόνο συγκλονιστικές περιγραφές. Ο καθηγητής πλέον Νίκος Κυριαζής, χωρίς να ξεχνά την ιδιότητα του δασκάλου, με τον τρόπο του μεταφέρει μηνύματα στους νέους. Τους μιλάει για τη δημοκρατία, την αγάπη για την πατρίδα, την αποφυγή της τυραννίας, για την ομορφιά της ζωής, για την ελπίδα, για το μέλλον. Γι' αυτό, χωρίς να σας φανεί περίεργο, βρήκα κοινά στοιχεία στο λόγο του συγγραφέα με τον λόγο του Τσέχοφ. Τώρα θα μου πείτε τι τρελό είναι αυτό που λέω. Όχι, γιατί όταν μου ζήτησε το καλοκαίρι, τα άλλα καλοκαιριού με στον καύσωνα, ο Κυριαζής να διαβάσω αποσπάσματα, εγώ ήμουν χωμένη μες στον Τσέχοφ, στο βυσινότυπο του Τσέχοφ, που πρωταγωνιστώ το χειμώνα, τον Οκτώβριο. Και ήμουν εκεί δοσμένη και έρχεται ο Κυριαζής και μου λέει να διαβάσω για 2.500 χρόνια πριν. Εγώ προσπαθούσα να πω 150 χρόνια πριν, στο 19ο αιώνα, με βάζει. Αλλά εντάξει, το δέχτηκα γιατί είναι συναρπαστικό, συναρπαστικές και το ταξίδι στην Σαλαμίνα ήταν. Λοιπόν, διαβάζοντας τώρα το Βυσσινότυπο και συγκρόνως την Αυμαχία, διαπίστωσα σε πολλά σημεία την ταύτιση των δύο συγγραφέων στο λόγο και τη σκέψη. Αυτό όμως, θα σας το εξηγήσω γρήγορα, μετά στο δεύτερο κομμάτι που διάλεξα και θα σας το διαβάσω μετά από την ομιλία του κύριου καθηγητή. Λοιπόν, ας διαβάσω όμως τώρα το πρώτο απόσπασμα. Δύο σελιδούλες έχω διαλέξει. Είναι βέβαια πυκνές σελίδες, δεν είναι ό,τι και ό,τι. Λοιπόν, όπως και στο Αρτεμίσιο, πρώτα ακούσαμε τον εχθρικό στόλο, μετά τον είδαμε. Σιγά στην αρχή,
μια βουή που όλο δυνάμωνε έφτανε στα αυτιά μας. Βουή από κύμβαλα και ταμπούρλα, βαρβαρικά τραγούδια, παφλασμό από κουπιά, χιλιάδες κουπιά που ρυθμικά όργωναν τη θάλασσα. Πλησίασε η βουή, υπόκοφη, τρανή, φούντωνε, λες κι ένας γίγαντας ερχόταν ή κάποιο τεράστιο θαλάσσιο τέρας που η ανάσα του αντιλαλούσε στους χαμηλούς λόγκους της Αλαμίνας. Τότε, ενώ η βουή μεγάλωνε, πιο κοντά από τα αθηναϊκά πλοία, πρώτα νομίζω από το πλοίο του Θεμιστοκλή στο κέντρο της Αθηναϊκής Μοίρας, ακούστηκε τραγούδι, ο Παιάν της Μάχης, το τραγούδι της ελεύθερης Ελλάδας, μια πρόκληση για το βαρβαρικό πλήθος. Δυνάμωσε ο Παιάν όταν τα πληρώματα και των άλλων πλοίων έσμιξαν στο τραγούδι. Απλώθηκε σαν ένα αόρατο πέπλο πάνω από όλο τον ελληνικό στόλο, καθώς όλοι οι Έλληνες τραγουδούσαν το ίδιο τραγούδι της ελευθεριάς. Τραγουδούσαν την πίστη τους στην πατρίδα, στους θεούς της Ελλάδας. Τραγουδούσαν στην κοινή γλώσσα τους, τον κοινό αγώνα, την κοινή ελπίδα. Ο Παιάν κάλυψε τη βοή των βαρβάρων σαν να απέκρουε την πρώτη εχθρική επίθεση. Ελληνικές, αντρικές φωνές πετούσαν από χιλιάδες στόματα πάνω από τα νερά της Αλαμίνας. Έφτασαν μέχρι τους βαρβάρους, δημιουργώντας τις πρώτες αμφιβολίες, τον πρώτο δισταγμό. Οι Πέρσες είχαν ξανακούσει τον Παιάνα στο Αρτεμίσιο. Ήξεραν πια τι σήμαινε. Ήξεραν ότι όταν οι Έλληνες τραγουδούσαν, ήταν αποφασισμένοι να πολεμήσουν. Ήξεραν ότι ο εχθρός που νόμιζαν ότι υποχωρούσε, δεν θα υποχωρούσε, μα θα στεκόταν να πολεμήσει. Ξεπρόβαλαν τα πρώτα εχθρικά πλοία και πίσω τους άλλα αμέτρητα πλοία. Ξύλινος φράχτης που γέμιζε τη θάλασσα, λες και εκείνη δεν ήταν πια υγρή, αλλά στερεή, σαν να ήταν γη που πάνω της είχε φυτρώσει σαν από μάγια ολόκληρο δάσος. «Ανάκρουε», είπα διακόπτοντας το τραγούδι. Ο κελευστής έδωσε το ρυθμό. Τα κουπιά πλατάγησαν στο νερό, έμειναν οριζόντια πάνω από τη θάλασσα, σαν ανοιγμένα φτερά, βυθίστηκαν πάλι στο νερό, κινήθηκαν. Υπάραλλος, με το έμβολο στραμμένο προς τον εχθρό, έκανε προς τα πίσω. Υπάραλλος ήταν το ιερό πλοίο, ένα από τα ιερά πλοία των Αθηναίων. Έκανε πίσω, μαζί με την υπόλοιπη αθηναϊκή μοίρα. Θέλαμε να παρασύρουμε τους Φοίνικες βαθιά, μέσα στα στενά, πριν επιτεθούμε. Αργά υποχωρούσαμε, γρηγορότερα πλησίαζαν τα εχθρικά πλοία. Το δεξί της ελληνικής παράταξης είχε ξεπεράσει το αριστερό της εχθρικής. Είχε ανακατευτεί μαζί του, μια τελευταία ματιά πίσω. Τα κορινθιακά πλοία είχαν κατεβάσει τα πανιά και γύριζαν προς τον εχθρό. Τα φοινικικά πλοία έρχονταν σε ανακατεμένο σχηματισμό, άλλα μπροστά, τα πιο γρήγορα, τα υπόλοιπα σε μια πηχτή μάζα πιο πίσω. Τα στενά νερά είχαν μπερδέψει το σχηματισμό τους. Ήταν η στιγμή της επίθεσης. Από το πλοίο του Θεμιστοκλή ήρθε το σύνθημα που περιμέναμε. «Πρόσω», φώναξα. Η πορεία της παράλλου ανακόπηκε, καθώς όλα τα κουπιά βούτυξαν στο νερό. Έμειναν ακίνητα, σχηματίζοντες μικρούς τροβίδους. Ύστερα σηκώθηκαν, κινήθηκαν μπροστά, ξαναβούτυξαν. Αργά στην αρχή, γρηγορότερα μετά. Υπάραλλος κέρδισε δρόμο. Σήκωσα το χέρι και χαιρέτησα τον Ίκανδρο που ήταν δίπλα δεξιά μου στο δικό του πλοίο. Ύστερα κατέβασα την περικεφαλαία. Τα αθηναϊκά πλοία όρμησαν μπρος σαν δελφίνια, χαράζοντας αφρισμένα βλάκια στη θάλασσα.
Από χιλιάδες στόματα αντιλαλούσε ο Πεάνας πάνω στα βράχια της Αλαμίνας, στις ακτές της Αττικής. Είτε παιδες Ελλήνων, νυν υπερπάντων αγών. Μέχρι εδώ, τα υπόλοιπα διαβάστε εσείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Καλέγη για το πρώτο κομμάτι. Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Καλέγη για το πρώτο κομμάτι που μας έδωσε έτσι πάρα πολύ γλαφυρά. Να παρουσιάσουμε τώρα τον δεύτερο ομιλητή, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητή νομικής επιστήμης. Εσείς τι έχετε να μας πείτε, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Κυριαζή έτσι, για την πρόσκληση. Με τον καιρό έχουμε γίνει φίλοι, είμαστε μαζί στην Παρασκευαστική Επιτροπή. Όταν μου έστειλε το βιβλίο, είχε μια πολύ ωραία αφιέρωση με την ελπίδα να σε ταξιδέψει. Και πράγματι πρέπει να πω, το καλοκαίρι μου ταξίδεψε. Ένα πολύ όμορφο βιβλίο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και το βιβλιοπωλείο. Εκεί πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι ένα σχολείο, ένα γυμνάσιο. Και εκεί υπάρχει μια ρίση του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Λέει, δεν ξέρω τι είναι παράδοση και αν υπάρχει παράδοση. Πάντως, αν υπάρχει παράδοση, είναι ένα είδος βιβλιοπωλείου. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι από τα πιο όμορφα μέρη στο οποίο μπορεί να είναι κάποιος. Και ειδικά αυτό το βιβλιοπωλείο με ανθρώπους που θυμίζουν και παλιές εποχές της Οδός Όλωνος, έτσι, και μας συνδέει με παλιά χρόνια, πραγματικά πολύ όμορφο. Και πρέπει να πω και κάτι, ότι η Αθήνα μπορεί να έχει διάφορα μειονεκτήματα ως πόλη. Έχει όμως ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, έχει πολύ ωραία βιβλιοπωλεία. Και έχει το κέντρο της Αθήνας και γι' αυτό δεν το αλλάζουμε το κέντρο της Αθήνας. Εμείς είμαστε κάποιοι άνθρωποι πιστοί στο κέντρο της Αθήνας, γιατί τα βιβλιοπωλεία της Αθήνας είναι πολύ όμορφες γωνιές. Και βεβαίως να ευχαριστήσουμε και τον εκδοτικό οίκο, γιατί ο εκδοτικός οίκος αναλαμβάνει όλο το χώρο και τον κίνδυνο της έκδοσης ενός βιβλίου, που όμως αυτό το βιβλίο σίγουρα θα είναι στα υπόλοιπα. Τώρα, γιατί μου άρεσε, τώρα θα μιλήσω ως συνταγματολόγος, γιατί εμένα η ειδικότητά μου, το γνωστικό μου αντικείμενο είναι συνταγματικό δίκαιο. Γιατί μου άρεσε, πέρα από τις περιγραφές, τις μάχες, πέρα από τους έρωτες, ας πάμε σε πιο πεζά πράγματα, και ας πάμε στο πολίτευμα, και ας πάμε τώρα στη δημοκρατία. Γιατί μου άρεσε, γιατί. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο καταδεικνύει ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο ένα πολίτευμα, δεν είναι ένας τρόπος οργάνωσης της πολιτείας, είναι ένας τρόπος ζωής. Και η δημοκρατία είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να υπάρχει μόνο στον ιδεατό κόσμο της πολιτιακής οργάνωσης, αλλά καταλαμβάνει την κοινωνική ζωή. Και είναι μια σύνθεση περισσότερων φαινομένων κοινωνικών. Και αυτό το αναδεικνύει με ιδιαίτερη ενάργεια ο Νίκος ο Κυριαζής. Έτσι λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίες οι περιγραφές που κάνει σε σχέση με τον αθλητισμό. Ο Νικομίδης πηγαίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και εκεί βρίσκει την ευκαιρία του Ιεζής και περιγράφει και κάνει τη σύνδεση, όχι την επισύνδεση, τη σύνδεση. Για να μην ξεχνιόμαστε. Κάνει τη σύνδεση της δημοκρατίας με τον αθλητισμό και λέει συγκεκριμένα. Τι είναι, τι διδάσκει ο αθλητισμός. Δίδασκε άμυλα, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και να ακολουθούμε τη γνώμη του ειδικού και αξιοκρατία. Και μετά κάνει μια ανάλυση και λέει. Άμυλα. Όπως στη δημοκρατία πρέπει να υπάρχει άμυλα μεταξύ των ιδεών, των ιδεολογιών, των προσώπων. Αυτοπεποίθηση. Δεν μπορείς να κερδίσεις τη δημοκρατία στην πολιτική εάν δεν έχεις αυτοπεποίθηση, εάν δεν πας να κερδίσεις τα πλήθη. Πειθαρχία. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο θέλει πειθαρχία. Θέλει να υπάρχουν στους νόμους, αλλιώς δεν υπάρχει. Ένα πολύ μεγάλο θέμα επίσης του συνταγματικού δικαίου. Η γνώση του ηθικού, η γνώμη του ειδικού. Δεν είμαστε παντογνώστες. Δημοκρατία σημαίνει ότι συμμετέχουμε όλοι στα κοινά, αλλά δεν γνωρίζουμε όλοι τα πάντα. Παρά μόνο με την ψήφο μας, εκεί είναι που γνωρίζουμε όλοι τα πάντα. Και αξιοκρατία. Τελικά επιλέγεται από άξιος κατά την κρίση του λαού. Επίσης, δημοκρατία είναι και οι τέχνες. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι τέχνες άντησαν στην εποχή της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα. Και εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί η δημοκρατία ζει από την ελευθερία και η τέχνη ζει από την ελευθερία. Και εδώ θα πω κάτι συνταγματικό. Δεν είναι τυχαίο ότι το Σύνταγμα μας, το άρθρο 16, κατοχυρώνει την καλλιτεχνική ελευθερία, ενώ συνήθως λέγεται ατομικά δικαιώματα, καθένας έχει το δικαίωμα έκφρασης γνώμης όπως νόμος ορίζει, στη τέχνη δεν το έχει. Η τέχνη είναι ελεύθερη τελεία, ή μάλλον άνω τελεία. Και γιατί? Γιατί η τέχνη περισσότερο από κάθε άλλη έκφραση της ανθρώπινης δημιουργίας θέλει την ελευθερία. Άρα λοιπόν η ελευθερία της τέχνης είναι σύνθετη τη δημοκρατία. Και κάνει επίσης συνειρμούς και συνδέσεις ακόμα και με το στρατό στη δημοκρατία. Δηλαδή,
Τι θέλει η δημοκρατία, θέλει συνεργασία. Και συνεργασία θέλει και ο στρατός. Και θέλει και πειθαρχία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία κανείς συναντάει πολύ, πολύ ωραία και πολύ παραστατικά. Γι' αυτό όλη η ιστορία του Νικομίδη για μένα είναι ένα μάθημα δημοκρατίας. Και πραγματικά σκεφτόμουν όλο αυτόν τον καιρό πώς μπορεί να συνδυάσει κανείς ένα μάθημα δημοκρατίας, μάθημα συνταγματικού δικαίου, με ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα. Υπάρχει βέβαια για την σημασία της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας, έχουν γράψει κι άλλοι, μεταξύ των οποίων υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο εκδόσης Ύψιλον, έχει γράψει για τη σημασία της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας ο Κορνήλιος Καστοριάτης. Ήταν μια ομιλία του στο Λεωνίδιο, όπου εκεί κάνει και μια άλλη σύνδεση και λέει ποια είναι η διαφορά της φιλοσοφίας της αρχαίας Αθήνας σε σχέση με τη φιλοσοφία που υπήρχε. Τη φιλοσοφία υπήρχε πάντοτε. Και η φιλοσοφία υπήρχε ακόμα και στα δεσποτικά καθεστώτα. Η διαφορά, λέει ο Καστοριάδης, ένα πολύ ωραίο μικρό κείμενο, αξίζει να το διαβάσετε, σε σχέση με τις άλλες φιλοσοφίες, τα άλλα πολιτεύματα, είναι ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι, οι αρχαίοι Έλληνες φιλοσοφούσαν πού στην αγορά. Φιλοσοφούσαν μεταξύ τους. Και έτσι λοιπόν διαδιδόταν η φιλοσοφία. Δεν ήταν η φιλοσοφία η οποία γινόταν στους τέσσερις τοίχους ενός Χριστού παλατιού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ακόμα και η φιλοσοφία είναι κάτι το οποίο, αν θέλουμε να το δούμε, συνδυάζεται πάρα πολύ και με τη δημοκρατία. Βρίσκει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, στη σημερινή εποχή, όπου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, διαπιστώνει κανείς και θυμάται ακόμα για μια ακόμη φορά τη σημασία που είχε ο Ολυμπιακός Αγώνας στο Δάφνινο Στεφάνι. Έτσι. Δηλαδή, και να του συγκρίνει κανείς με τον αθλητισμό και το τι γίνεται σήμερα στον αθλητισμό. Και βλέπει γιατί ακριβώς αγωνίζονταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Αθηναίοι. Τώρα, κάτι άλλο που έχει να κάνει με τη δημοκρατία και τώρα την πολιτική οργάνωση της δημοκρατίας, αναρωτιέται κανείς και γιατί η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα. Μάλιστα, πρόσφατα ρωτήθηκα σε σχέση με το θάνατο της Ελισάβετ, η βασιλεία. Γιατί είναι κακή η βασιλεία? Είναι κακή η βασιλεία για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί η βασιλεία δεν έχει την αρετή της δημοκρατίας, στο πρόσωπο βέβαια του, του αρχηγού του κράτους, που είναι η εναλλαγή στην εξουσία. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα και αυτή τελικά είναι η περιουσία της δημοκρατίας. Δεν είναι τέλειο πολίτευμα η δημοκρατία, προφανώς υπάρχουν και τροτά σε μια δημοκρατία και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν τη δημοκρατία. Αλλά υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Είναι ότι αν εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτόν που κυβερνάει, τον αλλάζουμε και αυτό αναδεικνύεται μέσα στο βιβλίο του Νίκου του Κυριαζή, ο οποίος μου αρέσει επίσης, γιατί ξέρετε, είμαστε ίσως επηρεασμένοι από μια αντίληψη θεσμική. Εγώ θα έλεγα ίσως υπάρχει και μια λαγνία των θεσμών στην διάσταση και της ιστορίας, αλλά ακόμα και του συνταγματικού δικαίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι θεσμοί, αλλά οι θεσμοί ζουν από τα πρόσωπα. Και υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες περιγραφές των προσώπων στο βιβλίο της κυρίας. Δηλαδή, και δείχνει ότι δεν είναι οι θεσμοί, δεν είναι η πολιτιακή οργάνωση, είναι τα πρόσωπα τα οποία αναδεικνύουν όλους τους θεσμούς. Και επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ακόμα στοιχεία τα οποία συνδέονται με τις τεχνικές λήψεις των αποφάσεων, αυτό το οποίο λέμε πολιτιακές αποφάσεις, δηλαδή το πώς προετοίμαζε ο Θεμιστοκλής. Μου έκανε εντύπωση πώς προετοίμαζε ο Θεμιστοκλής τις αποφάσεις. Δηλαδή δεν πήγαινε ποτέ απροετοίμαστο στην Εκκλησία του Δήμου. Τα σκεφτόταν πριν, τα προετοίμαζε, τα συζητούσε. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα τυχαίο πολίτευμα. Η δημοκρατία δεν είναι ένα πολίτευμα που λαμβάνονται τυχαία αποφάσεις. Θέλει μια προετοιμασία, θέλει μια προεργασία. Και αυτό ακριβώς έκανε ο Θεμιστοκλής και οι άλλοι. Βέβαια υπήρχαν και στοιχεία τα οποία κανείς μπορεί να συζητήσει σημεία και μας δίνει, Νίκο, αφορμή για προβληματισμούς, γόνιμους προβληματισμούς. Το ένα σημείο έχει να κάνει με την παρουσίαση της αρχαίας Σπάρτης. Ναι, μεν είναι στο δίπολο αρχαία Αθήνα, αρχαία Σπάρτη, προφανώς η ζυγαριά γέννη υπέρ της αρχαίας Αθήνας, αλλά θα έλεγα ότι η πολιτιακή οργάνωση της Σπάρτης έχει πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι επηρέασε πάρα πολύ την πολιτιακή οργάνωση της Ευρώπης με το δίπολο το οποίο υπήρχε, αυτό το οποίο λέμε οι συνταγματολόγοι, στη Ρώμη. Μετά η Ρώμη, δηλαδή, έζησε για πολλούς αιώνες η Ευρώπη με το σύστημα της Σπάρτης, με τους δύο βασιλιάδες. Η Ρώμη, αυτό ακριβώς το πράγμα ήταν. Και θεωρώ, ήδη έχει αρχίσει την ιστοριογραφία και ανεβαίνει το ενδιαφέρον για την αρχαία Σπάρτη. Και είναι κάτι το οποίο αξίζει κανείς να μελετήσει. Δεν είναι το κοπέδι της αρχαίας Ελλάδος η Σπάρτη. Είναι ένα πολιτιακό πρότυπο με τα τροτά του βεβαίως, το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί με την άνθηση της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα, αλλά αξίζει πραγματικά να το μελετήσουμε.
Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, σε κάποια φάση ο Νικομήδης λέει ότι ναι, μεν εμείς λέει να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, κάναμε και κάποιες παρεκκλήσεις από τη δημοκρατία. Υπήρχαν και κάποιες εποχές, κάποια σημεία στα οποία δεν κυβερνήσαμε πολύ δημοκρατικά, αλλά το κάναμε γιατί, για να σώσουμε τη δημοκρατία. Αυτό μου θυμίζει το γνωστό Σάλους Πόπουλης, πρέμα λέξ έστω, δηλαδή η σωτηρία της πατρίδας είναι ο υπέρτατος νόμος, το οποίο χρησιμοποίησαν, πρέπει να σας πω, διαχρονικά όλοι οι δικτάτορες σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, από το να διατηρούμε ευλαβικά τους δημοκρατικούς θεσμούς, ακόμα και όταν παρουσιάζεται ως επιχείρημα ότι ναι, αυτό είναι απαραίτητο για να σωθεί η πατρίδα. Ναι, αυτό είναι απαραίτητο για τη δημόσια τάξη. Ναι, αυτό είναι απαραίτητο για την εθνική ασφάλεια. Όχι. Θα πει κανείς ίσως ότι αυτό φτάνει ίσως σε ένα επίπεδο θεσμολαγνίας. Δεν είναι. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ένας συνταγματολόγος, ο Νίγιο Τασαρίπολος, ο πατέρας, όπως λέμε εμείς, συνταγματολόγος Τασαρίπολος, έλεγε ότι οι τύποι σώζουν την ουσία. Ο σεβασμός των δημοκρατικών διαδικασιών, ο σεβασμός των νόμων στο Σύνταγμα, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και όποιος επιχειρεί στο όνομα της δημοκρατίας ή της διάσωσης της δημοκρατίας να αποκλίνει από ό,τι περιγράφει το Σύνταγμα και ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα, σε τελική ανάλυση καθίσταται και ο ίδιος μετά αντιδημοκρατικός. Είναι πάρα πολλά αυτά τα σημεία τα οποία κανείς θα μπορούσε να τονίσει. Αν με ρωτούσε κανείς τι προκύπτει μέσα από το βιβλίο της κυρίας, είναι κάτι το οποίο έχει τονίσει και πάλι ο Καστοριάδης σε αυτό το κείμενο, ποια είναι η περιπτωσία της δημοκρατίας. Για μένα η περιπτωσία της δημοκρατίας είναι η αμφισβήτηση. Ότι ναι, μεν είπα πριν ότι προφανώς πρέπει να υπάρχει υπακοή στο Σύνταγμα, αλλά πρέπει και πέρα να αμφισβητούμε. Και τι είναι η δημοκρατία. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα σταθερό, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην αμφισβητούμε, δεν υπάρχει τίποτα αναλύωτο. Αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας, η αμφισβήτηση. Και η κορυφαία για μένα περιγραφή του βιβλίου του Νίκου Κυριαζή είναι όταν ο λαός των Αθηνών φεύγει από την πόλη των Αθηνών, όταν είναι να γίνει η ναυμαχία της Αλαμίνας. Είναι μια συγκλονιστική περιγραφή, πραγματικά είναι συγκλονιστικές περιγραφές του βιβλίου του Νίκου, πραγματικά είναι πάρα πολύ έτσι κλαφτηρές και ζωντανές. Εκεί θα έλεγα ότι κανείς, αν θέλει να το πει σε ένα μεταφορικό επίπεδο, είναι ότι η δημοκρατία πάβει πλέον να είναι το σύστημα της πολιτικής οργάνωσης μιας πόλης και φεύγει από το χωρικό επίπεδο της Αθήνας και γίνεται ιδέα. Δηλαδή φεύγουν από την πόλη τους οι Αθηναίοι γιατί, για να σώσουν τη δημοκρατία. Άρα λοιπόν φεύγει από τα στενά όρια της Αθήνας, γίνεται κάτι το οποίο βρίσκεται πλέον στον ιδεατό κόσμο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πραγματικά ένα βιβλίο το οποίο δεν σε κουράζει, παρά τη μεγάλη έκταση. Πλέον τα βιβλία γράφονται για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ άσχολοι, μικρά. Αυτό είναι ένα βιβλίο 500 σελίδες, πρέπει να σου πω, το διάβασα στο καταχαλό καιρό που είπα. Ναι, πυκνογραμμένο. Ναι, πυκνογραμμένο, αλλά είναι τόσο ζωντανό, είναι ταυτόχρονα και τόσο απλά γραμμένο και τόσο γλαφυρά, που δεν με κούρασε ούτε στιγμή. Οπότε το μόνο το οποίο έχω να πω, Νίκο, είναι καλοτάξιδο και σε ευχαριστούμε για το πολύ όμορφο βιβλίο το οποίο μας χάρισε. Λοιπόν, σας είπα πριν ότι βρήκα κοινά στοιχεία στο λόγο του Κυριαζή με το λόγο του Τσέχοφ. Από πού όμως μου προέκυψε αυτή η ιδέα και η σκέψη. Μου προέκυψε από την μια φράση που έχει στο βιβλίο μέσα, οξύμορ, περίεργη φράση, λέει «Η Αθήνα από όλες τις μεγάλες ελληνικές πόλεις είναι η μόνη που είχε τη τύχη να καταστραφεί τελείως». Λέω εγώ τώρα τι λέει εδώ ο ποιητής, κάτι δεν πάει καλά. Διαβάζω παρακάτω και βλέπω πραγματικά τι ήθελε να πει ο συγγραφέας. Και ο Τσέχοφ τι κάνει. Στο τέλος του έργου, αυτό το Βυσσινόκηπο, καταστρέφει τελείως το Βυσσινόκηπο. Ο Βυσσινόκηπος είναι το παρελθόν, που αν δεν το γκρεμίσουμε, δεν μπορούμε να χτίσουμε το καινούριο. Και το γκρέμισμα, λέει ο Κυριαζής, και την καταστροφή της Αθήνας, ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία του καινούριου.
Ένα άλλο σημείο, κοινό σημείο των δύο συγγραφέων, είναι η πίστη τους στη νέα γενιά. Στους νέους εναποθέτει τις ελπίδες του ο Τσέχοφ, στους νέους και ο Κυριαζής. Ο Τσέχοφ σε όλα τα έργα του βάζει ένα φοιτητή, που ο φοιτητής συμβολίζει το καινούργιο και το μέλλον. Στο στόμα του φοιτητή βάζει επίσης ο συγγραφέας, ο Τσέχοφ, όλα όσα οραματίζεται και για το μέλλον και όσα θέλει ο ίδιος να γίνουν. Και ο Κυριαζής βάζει τον εγγονό του Νικομίδη να σηματοδοτεί το μέλλον με ένα λαδάκι φρέσκια ελιάς, μόλις είχε φυτρώσει στα ποκαίδια μέσα και στα ερείπια της Αθήνας. Βρήκε το κλαδάκι πρώτος ο εγγονός και το έδωσε στον παππού. Και αυτό είναι όπως ο Τσέχοφ που βάζει το νέο, την επόμενες γενιές που θα χτίσουν το μέλλον. Αλλά εδώ πρέπει να σας διαβάσω το απόσπασμα αυτό, που νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα πιο ωραία κομμάτια που έχω διαβάσει. Λοιπόν, γράφει η Αθήνα από όλες τις μεγάλες ελληνικές πόλεις είναι η μόνη που είχε την τύχη να καταστραφεί τελείως. Νόμιζα ότι ήταν η συμφορά. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν ήταν, ότι ήταν εύνοια. Απαλλαγμένη βία από τα παλιά, μπορούμε να δημιουργήσουμε, όχι είμαστε αναγκασμένοι να δημιουργήσουμε απ' αρχής το μέλλον. Σε πόσους θνητούς δίνεται τέτοια τύχη, τέτοια πρόκληση? Και είμαι βέβαιος ότι οι Αθηναίοι του μέλλοντος, τα παιδιά, τα εγγόνια μας θα φανούν άξιοι. Γνωρίζουν τον δρόμο, έμαθαν τον αγώνα, γεννημένοι και μεγαλωμένοι, πλασμένοι στον αγώνα. Ο αγώνας του πολέμου τους προετοίμασε καλά για τον αγώνα και τη νίκη της ειρήνης. Εμείς που σταθήκαμε ακλόνητοι μπροστά στα περσικά πλήθη, πώς μπορεί να μην θριαμβεύσουμε πάλι, χτίζοντας τη νέα Αθήνα πιο λαμπρή, πιο μεγάλη? Εμείς που αντέξαμε στον κίνδυνο και απομείναμε κάθε δοκιμασία, όσο σκληρή κι αν ήταν, για να υπερασπίσουμε ό,τι πιστεύαμε καλό, ιερό και δίκαιο, πώς μπορεί τώρα που νικήσαμε να μην ξαναχτίσουμε τη νέα Αθήνα για να αντανακλά το μεγαλείο και τη δύναμη της ψυχής μας? Τούτο είναι το μέλλον, το ξεκίνημα, η πίστη, η δημιουργία. Τι χαρά να σου δίνεται η ευκαιρία να δημιουργείς ξανά, να πλάθεις απ' αρχής το μέλλον, όπως το μπορείς, όπως το οραματίζεσαι, όπως το θέλεις. Γνωρίζω τώρα και είμαι γαλήνιος στη χαρά. Τούτα τα ερείπια δεν είναι τέλος. Τούτη η καταστροφή δεν είναι τέλος. Τούτες οι στάχτες δεν είναι τέλος. Δεν μας έχει μείνει τίποτα παρά στάχτες, ερείπια, βράχια. Όμως, τι πιο σταθερό από βράχια? Και τι μας λείπει όταν έχουμε χέρια και γυμνασμένα κορμιά, που ο νους θέλει να και έχει ιδέες και προστάζει για να χτίσουμε ξανά? Τα έχουμε όλα, γιατί τα ερείπια, τα βράχια, οι στάχτες είναι δικά μας. Τα έχουμε όλα, γιατί είμαστε ζωντανοί, νικητές, γιατί οι δικές μας αξίες νίκησαν. Έχουμε θέληση. Μάθαμε να παλεύουμε. Ας γυρίσουν οι άλλοι Έλληνες στις παλιές τους ασχολίες, στα καθημερινά τους, στα γνώριμα. Εμείς είμαστε οι εκλεκτοί, οι θεοί, η μοίρα, η τύχη μας διάλεξαν να γίνουμε το πρότυπο της Ελλάδας και του κόσμου. Εμείς δεν έχουμε πίσω να γυρίσουμε. Γι' αυτό θα πάμε μπροστά, πολύ μπροστά. Θα φτάσουμε μακριά. Ήμουν τυχερός που είχα ζήσει μέχρι τώρα, που είχα φτάσει μέχρι εδώ. Το νόημα της ζωής μου ήταν ότι γνώρισα και έδωσα και πήρα πολύ αγάπη. Ότι έχω άξιους συνεχιστές, το γιο, τις κόρες μου και τα εγγόνια μου. Ότι πρόσφερα στα μέτρα των δυνάμεών μου
για τη δημιουργία του μέλλοντος, ότι το έργο μου είναι σταθερό και έχει συνεχιστές, ότι οι αγώνες μου ευωδόθηκαν. Τούτη η χαρά, ο πλούτος και η περηφάνεια μου. Έδειξα την Αθήνα, την Αττική, τη θάλασσα, στο Φιλοκλή, στον Εγγονό. Να η πόλη μας, η πόλη σου Φιλοκλή, η γη, η θάλασσα και ο ουρανός, η πατρίδα, η δημοκρατία, η ελευθερία, η πόλη μας η Αθήνα. Αν εμείς δεν προλάβουμε, εσείς θα συνεχίσετε, θα την ξαναχτίσετε, θα την κάνετε πατρίδα του φωτός, της γνώσης, της ομορφιάς, της ελευθερίας. Θα την κάνετε πατρίδα κάθε ανθρώπου που αγαπά τη γνώση, νιώθει τον έρωτα της ομορφιάς. Εσείς είσαστε η νέα Αθήνα, με τον πλούτο που έχετε μέσα σας, που θα γίνει ιδέες, έργα, πραγματικότητα, η νέα Αθήνα. Πώς λοιπόν, λέει, να μην είμαι αισιόδοξος για το μέλλον? Όταν ο Φιλοκλής και χιλιάδες άλλοι νέοι βιάζονται να το δημιουργήσουν με τις δικές τους ιδέες και δυνάμεις που ξεχυλίζουν από το είναι τους. Και κλείνει με ένα στιχάκι που μου άρεσε πάρα πολύ. Η πόλη κι αν χάθηκε, μη λυπάσαι. Αν σε προστάξει η ψυχή να τη χτίσεις ξανά, πιο λαμπρή, πιο μεγάλη. Μπράβο, μωρέ. Ναι, μπράβο. Πρέπει να σου κάνω ερωτήσεις. Να το πάμε συνέντευξη, να το κάνουμε έτσι, να δώσουμε μια άλλη... Και στο κοινό, βέβαια. Και στο κοινό, βέβαια. Μια άλλη διάσταση. Πολύ γρήγορα, εγώ να πω το εξής. Σκεφτόμουν πριν ότι τον Νίκο Τεκυριαζή φέτος πληρώνουμε 25 χρόνια βουλεμίας. Τον γνώρισα εγώ τότε νέος στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, εργαζόμουν στο περιοδικό Νέμεση σε εκείνη την περίοδο και θέλαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον πατέρα του, στο έργο του πατέρα του, του Κώστα Τεκυριαζή, με τα 13 βιβλία Βυζαντινών Αυτοκρατόρων για τον Λιζάρδιο, βραβευμένα κάποια από αυτά από την Ακαδημία Αθηνών. Και έτσι τον προσέγγισα για πρώτη φορά και έκτοτε κάθομαι και σκέφτομαι τώρα ότι σε όλη μου τη δημοσιογραφική πορεία όποτε σε ήθελα για οικονομικά θέματα ή για θέματα άμυνας εξοπλισμών ο Νίκος ήταν εκεί πάντα να δώσει ένα άρθρο, να δώσει μια συνέντευξη, να επιχειρηματολογήσει σε σημείο που πλέον έλεγες φτάνει Νίκο, το καταλάβαμε, δεν χρειάζεται άλλο, το έχουμε καταλάβει αυτό που έχεις δάψει. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό, να επιχειρηματολογείς για κάτι που ξέρεις πραγματικά, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα είναι και πολλοί που επιχειρηματολογούν χωρίς να ξέρουν, είναι μέτριοι σε πολλά. Ο Νίκος αυτό που ξέρει να κάνει καλά, το κάνει και δεν μπορείς να του τη βγεις, να το πω έτσι λαϊκά. Λοιπόν, αυτό που έκανε λοιπόν εκεί, γιατί μου είχε δώσει άρθρα για όντως για εξοπλιστικά, όταν πηγαίναμε και αγοράζαμε, δίναμε δις πριν από χρόνια για αεροπλάνα, και μου λέγε, μα τι να τα κάνουμε αυτά, εδώ χρειαζόμαστε επιθετικά ελικόπτερα, γιατί έτσι είναι η μορφολογία μας. Επιχειρηματολογούσε. Λοιπόν, αυτό που έκανε εκεί, το κάνει και στα βιβλία του. Και ξέρετε, για να μιλήσουμε λίγο για το ιστορικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα, να το πιάσω εγώ λίγο, γιατί έχει μια σημασία, πιστεύω. Παράδοση στο ιστορικό μυθιστόρημα δεν έχουμε μεγάλη, έτσι, στην Ελλάδα, αυτό είναι γνωστό. Και πολύ μεγάλη, διαφωνώ εγώ. Μεγάλη ιστορική παράδοση. Βέβαια, έχουμε ιστορικά μυθιστορήματα εξαιρετικά. Ιστορικά μυθιστορήματα έχουμε μεγάλη παράδοση. Άλλο να κάνει σχολή. Μεγάλη παράδοση. Θα επιχειρηματολογήσω και θα μου πείτε συνέχεια. Έχουμε κάποια βιβλία, ας πούμε, του Άγγελου Βλάχου, του Ζαλόκοστα από τη δεκαετία του 50, του 60. Έχουμε κάποια βιβλία μετά, στη δεκαετία του 90, που υπάρχει άνθηση του ελληνικού μυθιστορήματος, με τη Ρεάδη Γαλανάκη, με τον Ισίδωρο τον Ζουργό και άλλους συγγραφείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε αυτά που γίνανε best sellers στην Ελλάδα και το ξέρουμε, ήταν τα βιβλία του Steven Pressfield, ήταν τα βιβλία του Robert Graves που μας ήρθαν απ' έξω να μιλήσουν για την ιστορία της Ελλάδας. Να μιλήσουν για τον Λεωνίδα, για τη Σπάρτη. Από έξω τα μάθαμε. Εδώ,
Και βέβαια υπήρχε και ένα σημαντικό κομμάτι που ασχολήθηκε με τον εμφύλιο της λογοτεχνίας, αλλά αυτό είναι άλλης τάξης συζήτηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με την αρχαία Ελλάδα, που δείχνει μια πραγματικά εντυπωσιακή επιμονή και καλό το κάνει ο Νίκος ο Κυριαζής, δεν έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ στην αρχαία Ελλάδα. Και ειδικά με βιβλία όπως είναι η Ναυμαχία και το γεγονός της Σαλαμίνας. Σε μια συνέντευξη που του είχα κάνει, τον είχα ρωτήσει: έχεις ασχοληθεί με την αρχαία Ελλάδα, έχεις ασχοληθεί με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχεις ασχοληθεί μέχρι και ένα βιβλίο σου ασχολήθηκε με τους πειρατές στην Καραϊβική. Ποιο είναι το κομμάτι εκείνο που δεν έχεις πιάσει, ρε παιδί μου, να ασχοληθείς, και έχουμε συμφωνήσει ότι το επόμενο βιβλίο του, ή τουλάχιστον ένα από τα επόμενα, θα είναι η Ελληνική Επανάσταση, γιατί είναι το μοναδικό ιστορικό. Ιστορική περίοδος που δεν έχει πιάσει μέχρι τώρα. Εγώ λοιπόν, αφού σε ευχαριστήσω ξανά, θα ήθελα πραγματικά να μας πεις, επειδή αυτό το βιβλίο ουσιαστικά είναι η αφορμή ξεκίνησε από ένα βιβλίο παλαιότερα, και να μας πεις λίγο την ιστορία, πώς δημιουργήθηκε αυτό το βιβλίο. Γιατί για τη Σαλαμίνα μιλούσαμε κατά καιρούς, λέγαμε και για το συνέδριο πριν. Πώς φτάσαμε σε αυτό το βιβλίο, ποια ήταν η έμπνευση και πώς φτάσαμε ως εδώ. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές που μου κάνουν την τιμή να έρθουν και να μιλήσουν για το βιβλίο και όλους εσάς που είσαστε μαζί μας. Ουσιαστικά, από πάρα πολύ καιρό από πάρα πολύ καιρό με ενδιαφέρει η αρχαία Ελλάδα και όπως είπε και ο κύριος Τερζής, περιέργως δεν έχουμε ελληνικά μυθιστορήματα για την αρχαία Ελλάδα. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, δεν μου έχει αυτή τη στιγμή κάποιο μυθιστόρημα για την αρχαία Ελλάδα. Τη μάντρα Καλαφατίδης. Ναι, εντάξει, υπάρχουν ίσως κάποια λίγα, αλλά δεν υπάρχουν πάντως πάρα πολλά, ενώ η αρχαία Ελλάδα δίνει, έχει πάρα πολύ υλικό για μυθιστόρημα. Ίσως γιατί την ιστορία μας τελικά δεν την ξέρουμε καλά, δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα θέμα περισσότερο του πώς διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία. Δηλαδή, εγώ μερικές φορές, παρόλο που είμαι οικονομρός, κάποιες φορές έτσι αστειευόμενος λιγάκι ρωτούσα τους φοιτητές μου, πείτε μου ποιος ήταν ο αρχηγός της Αθήνας στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Συνήθως ακολουθούσε νεκρική σιγή, κάποια φορά μου είχαν πει ο Περικλής και το Θεμιστοκλής νομίζω ότι δεν μου το είπανε ποτέ. Χαίρομαι, είναι δυνατόν πραγματικά στα ελληνικά σχολεία να μην διδάσκουν με τρόπο, γιατί σίγουρα το διδάσκουν, αλλά το διδάσκουν με έναν τρόπο που φαίνεται ότι το ξεχνάνε με τα παιδιά. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Τέλος πάντων, εμένα λοιπόν μου άρεσε πάντοτε να διαβάζω, παρόλο που είμαι οικονομολόγος, να διαβάζω ιστορία, και κάποια στιγμή το πρέπει να γράψω κάτι για την αρχαία Ελλάδα. Και έτσι και ξεκίνησε αυτή η σειρά, αν θέλετε, των μυθιστορημάτων που έχουν σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Και αυτό το βιβλίο βέβαια έχει και ένα επιπλέον λόγο, όπως είπε πριν και ο κ. Ταφιάς και ο κ. Λαχόπουλος, επειδή είχαμε και τα 2.500 χρόνια της Σαλαμίνας, πέρα από το επιστημονικό που είπαμε πριν, το οποίο οι ιδιοτομοί που είπε δεν έχουν βγει στα ελληνικά, αυτό δεν το είπε, πριν, έχουν βγει στα ελληνικά από το Springer, βγήκε και αυτό το μυθιστόρημα. Και αυτό είναι ο λόγο, α πούμε, που βγήκε αυτό το μυθιστόρημα σε αυτή τη χρονική περίοδο. Αλλά μπορούμε να. Και το κοινό. Θες να πεις κάτι άλλο, Νίκος, κάτι άλλο. Όχι, εγώ νομίζω ότι έχω καλυφθεί πλήρως από τους ομιλητές. Ωραία, οπότε ας δούμε. Κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση σε σχέση με τον κύριο. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία αυτή έδιωξε αυτόν τον στρατηγό το μεγάλο, το Θεμιστοκλή. Εσείς καλύτερα, ή ο κύριος Πλατιάς καλύτερα πιστεύει. Ο κύριος Πλατιάς πιστεύει στα πάντα σου. Κοίταξε, είναι από τα μελανά σημεία της δημοκρατίας. Να το πούμε έτσι και να συνεχίσω ένα συλλογισμό του κύριου Βλαχόπουλου. Το Κεντήδης προσπαθώντας να εξηγήσει την ήττα της Αθήνας στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ενώ ξεκινώντας ο πόλεμος, όλα έδειχναν ότι θα το κερδίσει η Αθήνα, γιατί ποσοτικά ήταν ισχυρότερη. Και βάσει αυτό ήταν αδύνατο ένα λιοντάρι όπως ήταν η Σπάρτη να χτυπήσει ένα καρχαρία στη θάλασσα όπως ήταν η Αθήνα.
Άρα θεωρητικά δεν μπορούσε ποτέ το Λιοντάρ να κάνει λαβή, αυτή είναι το πιο πλούσια. Το λογικό ήταν να μην χάσει, αλλά δεν έκανε κέρδιση. Γιατί η Σπάρτη προσπάθησε να καταστρέψει. Και όμως έχασε. Και η εξήγηση του Θουκυβίδη έχει να κάνει με το πολιτεύμά της. Ότι η δημοκρατία μετά τον Περικλή, που ήξερε όπως ο Θεμιστοκλής να συγκρατεί τους Αθηναίους και να το κάνουν να ακολουθούν, έπεσε σε αυτό που στο τέλος λέει αυτοκρατία, για πολύ μεγάλο βαθμό, ή δημαγωγούς. Οπότε το πολίτευμά της, σύμφωνα με το Θουκυβίδη τουλάχιστον, ή το σπαρτιάτικο πολίτευμα, ήταν πιο ανθεκτικό στην πίεση του πολέμου σε σχέση με τη δημοκρατία. Εδώ η εξήγηση για μένα είναι πολύ απλή. Ένα κομμάτι των Αθηναίων, οι ολιγάρχες, το συντηρητικό κομμάτι που τα συμφέροντά του ήταν στη γη. Και ο Θεμιστοκλής τρέχοντας την Αθήνα προς τη θάλασσα, μετέτρεψε το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό κέντρο βάρους προς τη θάλασσα, μειώνοντας τη σημασία της γης, ακόμα και αυτό που ο κ. Βλαχόπουλος, ότι αφήνοντας την Αθήνα και μεταφέροντας τα πλοία, χάλασε, έσπασε αυτή τη σχέση των Αθηναίων με τη γη, τα συμφέροντα που σχετίζονταν με τη γη, που ήταν συνήθως τα αριστοκρατικά, το πολέμησαν θανάσιμα και βρήκαν ένα καταπληκτικό σύμμαχο, τη Σπάρτη. Η ισχύς η οποία δημιουργούσε ο Θεμιστοκλής, αμέσως μετά τους Περσικούς πολέμους, κατάλαβε ότι το πρόβλημα της Αθήνας ήταν η Σπάρτη. Οι Σπαρτιάτες συνέχεια επιπολεμούσαν τους Αθηναίους, δεν τους βόηθησαν στους Περσικούς πολέμους. Όπως είπα, στο Αρτεμίσιο στείλαν 36.000 οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες 300. Και αμέσως μετά, όταν προσπάθησαν να αμυνθούν οι Αθηναίοι, χτίζοντας τείχη με πρωτοβουλία από την Ιστοκλή, αντιδρούσαν. Ήταν καθαρό λοιπόν στο Θεμιστοκλείο ότι η Σπάρτη δεν ήθελε να χάσει τα ενία της σε μια Αθήνα που ο ενάδετος κύκλος που περιέγραψα της αύξανε τη δύναμη. Άρα συνωμότησε το συντηρητικό, αν θέλετε, αριστοκρατικό κομμάτι της Αθήνας με τον Κίμωνα μαζί με τους Σπαρτιάτες και στράφηκαν εναντίον του Θεμιστοκλείου. Έφτιαξαν μια συνωμοσία, δημιούργησαν fake news και πλαστά στοιχεία ότι συνεργαζόταν με τους Πέρσες. Αυτή η συνωμοσία τους επέτρεψε να φάνε και τον Παυσανία, ο οποίος ήταν ένας σπαρτιάτης ηγέτης μεταρρυθμιστής, οπότε 2-1, αλλά το ιερατείο της Σπάρτης ξεφορτώθηκε και τον Παυσανία και ξεφορτώθηκε το Θεμιστοκλή. Και αν διαβάσει κανείς το Θεμιστοκλή, το πραγματικό αίτιο του Ποδησιακού πολέμου είναι η αύξηση της δύναμης της Αθήνας. Και ποιος την έφτιαξε? Ο Θεμιστοκλής. Οπότε οι Σπαρτιάτες, έχοντας καταλάβει ότι η πηγή του κακού είναι εκεί, στράφηκαν με το πιο εύκολο για αυτούς τρόπο, που ήταν η εσωτερική υπονόμευση. Και μέσα στη δημοκρατία είναι εύκολο να το κάνεις αυτά, μια που είπαμε παρομοιώσεις με το σήμερα, δείτε τι γίνεται. Δηλαδή ο πόλεμος, παράδειγμα, πώς κέρδισε η Δύση τη Σοβιετική Ένωση? Μέσω εσωτερικής υπονόμευσης. Πώς παίζεται το παιχνίδι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο επερδυνάμεων? Όλα αυτά τα εργαλεία, όπου δεν είναι μόνο ο έρωτας διαχρονικός, είναι και η πολιτική υπονόμευση και η υπόλοιπα εργαλεία στρατηγικής. Και αυτό το σημείο του εξωστρακισμού το πραγματεύεται, κυρία Χριστοπουλίου, το έτσι. Δηλαδή, ο εξωστρακισμός είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορεί κανείς να το δικαιολογήσει με τη σημερινή δεδομένα. Ήταν όμως ένα μέσο άμυνας της δημοκρατίας απέναντι στους δημαγωγούς. Δηλαδή, σου λέει με κάποιο τρόπο πρέπει να προστατευτούμε. Και πώς θα προστατευτούμε? Εξορίζοντάς τους. Βέβαια, έτσι ξεκίνησε, ουσιαστικά γίνεται ένα μέσο δίωξης και αυτό του πολιτικού αντιπάλου. Πάντως θα πρέπει να το δει κανείς, να το δει στη διάστασή του, ήταν ένα μέσο της μαχόμενης, αμυνόμενης δημοκρατίας της Αρχαίας Αθήνας και είναι ένα από τα θέματα τα οποία θίγει ο κ. Χριστοπουλίου. Αυτούς που εμείς έχουμε στο νου μας, ήρωες, ποιητές, τραγικούς όλους, η Αθήνα τους έδιωξε, τους έδωσε κόνιο, τους κυνήγησε όλους, αυτούς που θαυμάζομαι εμείς στην αρχαία Αθήνα, τους έδιωξε όλους, τους κυνήγησε. Δημοκρατία. Ο κύριος της Ευχαριστήρας. Ευχαριστήρας. Ευχαριστήρας.
κυρία Κικροπούλου είναι διακεκριμένη συγγραφέα και ιστορικών μυθιστορημάτων, πρέπει να πω. Όχι, δεν ήθελα να πω κάτι. Είμαστε σίγουροι ότι ήταν fake news ότι ο Θεμιστοκλής δεν τα έκανε πλακάκια με τους Πέρσες. Απολύτως, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Δεν αναφέρει κανένας ιστορικός παρά μόνο τα allocation, την κατηγορία που από πίσω, ειδικά στον Ηρόδοτο, βρισκόταν οι ταξικοί του εχθροί που ήταν πνιονίδες, τους οποίους εκθιάζει πολύ ο Νίκος τώρα. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γι' αυτό. Και όπως είπα, βλέποντας το παιχνίδι που παίχτηκε, πρώτα χρησιμοποίησαν εναντίον του Παυσταμία, ο οποίος προσπαθούσε να μεταρρυθμίσει τη Σπάρτη και κατόρθωσαν τον βασιλιά τους ουσιαστικά να τον σκοτώσουν, και μάλιστα με ιερόσιλο τρόπο, κλείνοντάς τον σε ένα ναό χωρίς τροφή, και μετά να συνδέσουν τον Παυσταμία με τον Θεμιστοκλή. Και καθάσαμε τον Θεμιστοκλή, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Και να το πω έτσι, ο Θεμιστοκλής ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός των Περσών. Όταν έφυγε, δεν έφυγε προς την Περσία. Αν θυμόσαστε, έφευγε, αν δείτε όλες τις κινήσεις, προς δυτικά. Ο στόχος του ήταν να πάει στη Νέα Ελλάδα, προς τη Σικελία. Πήγε στην Κέρκυρα, πέρασε στην Ήπειρο, και ουσιαστικά συνέχισε να του πείσαν τον δρόμο. Στην πράξη, η Αθήνα πρόδωσε στο Θεμιστοκλή, παρά ο Θεμιστοκλής στην Αθήνα. Εντάξει, είναι το ίδιο των Ελλήνων αυτό. Προηγουμένως είπα το εξής, ότι έχουμε εξαιρετικό ιστορικό μυθιστόρημα, έχουμε μία φανταστική σχολή, απλά οι Έλληνες δεν διαβάζουν. Και είναι πολύ ωραία η παράδειση με τα βιβλιοπωλεία, κλείνω όμως, λίγος κόσμος μπαίνει μέσα. Έτσι. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο. Έχουμε καταπληκτικούς συγγραφείς. Ο Πρέσβης δεν είναι ο καλύτερος. Ο Πρέσβης δεν είναι Έλληνας, όντως είναι καλύτερος. Λοιπόν, αλλά επειδή είμαστε ξενομανείς, αναδεικνύουν σε ανθρώπους ξένους που αναδεικνύουν την ιστορία μας, που δεν την ξέρουν και καλά. Το Πρέσβης είχα διαβάσει το πρώτο χειρόγραφο, ήταν έσχος, είχε μέσα απίστευτα λάθη. Έτσι. Και όμως, δεν ξέρω αν το παρατήρησες κι εσύ, αν και διορθώθηκαν, ήμουν σε επαφή με τη μέτρα τηλέφωνα έντρομη μεταφράστρια και μου έλεγε τι θα κάνω στο σημείο αυτό. Έτσι λέω, ενημέρωση του συγγραφέα ότι δεν μπορεί να γράφεται αυτό. Ότι θα αλλάξει. Αυτά τραβάμε οι μεταφραστές και οι εκδότες πολλές φορές. Λοιπόν, οι Έλληνες γράφουν πολύ καλύτερα. Αλλά το αναγνωστικό κοινό δεν το θυμάει. Εσείς οι δημοσιογράφοι γράφετε τους συγγραφείς στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Δεν λέω για εσάς συγκεκριμένα, γενικά οι δημοσιογράφοι. Ορίστε. Ναι, αλλά έτσι είναι όμως. Κοιτάξτε να δείτε, να λέμε μερικές αλήθειες. Δεν έπρεπε, ας πούμε, το βιβλίο του Κυριαζή να γράφουν όλοι οι κριτικοί για αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που ξεχωρίζει, είναι ένα θέμα το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Δεν υπάρχει όμως, και θα σας πω εγώ και κάτι πολύ σκληρότερο. Εάν δεν πληρώσεις, δεν γίνεται τίποτα. Και παλάμε και ούτε βοήσουμε. Όλες οι κριτικές είναι έτσι. Τώρα ανοίγουμε από άλλο κεφάλαιο, πιστεύω. Τέλος πάντων, άλλο ήθελα να πω εγώ προηγουμένως. Ότι έχουμε καταπληκτικούς ιστορικούς, πώς το να συγγραφείς ιστορικών της ιστορημάτων. Ο Ρώμας. Ναι, έτσι, δεν είναι καταπληκτικός. Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν είπα ότι δεν έχουμε ιστορικό μυθιστόρημα. Ναι, σύμφωνα ωστόσο με πανεπιστημιακές μελέτες, πραγματικά δεν έχουμε σχολή ιστορικού μυθιστορήματος στην Ελλάδα, όπως έχουν άλλες χώρες. Έχουμε κατά περιόδους, αφήστε με, σας άκουσα, να σας πω κι εγώ. Έχουμε κατά περιόδους πολύ καλούς συγγραφείς που έχουν δώσει. Ο Ρώμας που έκανε την ιστορία του Ντέλα Γκράτσια. Όντως, τον περίπλου λοιπόν ήταν ένας στην εποχή του. Δεν μπορείς να μιλάς για σχολή όταν υπάρχει ένας. Ναι, αλλά αυτός από μόνος του ήταν σχολή. Είναι τρομερό. Προσπαθώ να σας απαντήσω. Η Μαυρόνικη δεν είναι καταπληκτική τη ιστορία. Καμία αντίρρηση. Μα θα βρούμε τέτοια. Άλλη σχολή. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει. Ο Κυριαζής, ο Κώστας. Άλλη σχολή. Τον είπα μαζί με τον Βλάχο και μαζί με τον Ζαλοκώστα. Τρεις ήταν στη δεκαετία εκείνε που γράφανε για την ιστορία του ιστορικού. Και ο Τερζάκης είναι η Ζαμπό που ανήκει στη γενιά του 30, όμως ο Τερζάκης είναι πιο παλιός. Ξαναλέω, μα δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ιστορικό μυθιστήρημα. Ο Καζαντζάκης, ο καπετάν Μιχάλης, ένα καταπληκτικό ιστορικό μυθιστήρημα για την Επανάσταση του 1869. Θα σας
Θα έλεγα πάντως όντως, επειδή οι πανεπιστημιακοί το προσεγγίζουν με άλλη σπουδή το θέμα και όντως υπάρχουν μελέτες για την πορεία του ελληνικού μυθιστορήματος από τον 20ο αιώνα και μετά, δεν θα πάμε πιο παλιά. Και δεν υπάρχει και λόγος τώρα να το συνηθίσουμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως για την αρχαία Ελλάδα έχουμε μεγάλο έλλειμμα από συγγραφείς που ασχολούνται με την αρχαία Ελλάδα. Ναι, εντάξει, μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν έχει ενδιαφέρον η αρχαία Ελλάδα. Εγώ έχω βγάλει αρκετά μυθιστορήματα ξένων συγγραφέων για την αρχαία Ελλάδα. Επί πολλά συναπτά έτη το έκανα συστηματικά. Όταν λέτε δεν έχει ενδιαφέρον η αρχαία Ελλάδα, τι εννοείται? Με θέματα την αρχαία Ελλάδα. Οι 300 έγιναν, παγκόσμιο best-seller. Οι 300 ήταν με... Ήταν βασισμένο στην ιστορία των 300, κόμικ, ήταν άλλο Παπαγγέλη. Μορφή τέχνης του Μίλλερ, την ιστορία των 300 έδειχνε, τον βγήκε στο κινηματογράφο και έγινε το προσκύνημα. Και ακολουθήθηκε από συνέχεια. Για να μην... Άλλο ήθελα να ρωτήσω, μια φράση μόνο για αυτά που λέχτηκαν. Είμαστε πάρα πολύ μικρός λαός σε επίπεδο σήμερα εκδοτικό. Οι ελληνόφωνοι, δηλαδή είμαστε λίγοι. Όσοι λοιπόν άνθρωποι διαβάζουμε ελληνικό, τώρα μιλούμε με την επιστήμερα, προτιμούμε να αγοράσουμε ένα ξένο βιβλίο, γιατί έχει άλλη πρόθεση, έχει άλλη ικανότητα, έχουμε βιοχημικό. Και πραγματικά είναι ήρωες αυτοί που γράφουν ελληνικά σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο να προωθήσει ένα βιβλίο ελληνόφωνο, γιατί τα μεγέθη είναι πάρα πολύ μικρά. Αυτή είναι άποψη. Δεν νομίζω ότι οι Βρετανοί ή οι Γάλλοι διαβάζουν σε ποσοστό πληθυσμού ανά εκατομμύριο περισσότερο από τους Έλληνες. Διαβάζουν δυστυχώς. Μπορεί. Τέτοια βιβλία. Μακάρι. Ίσως εγώ νομίζω ότι διαβάζουν. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγοι. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση μεγάλη. Εγώ θα ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Και τους θέσεις, αν θέλετε. Θεωρείτε ότι απειλείται η δημοκρατία μας σήμερα, η σύγχρονη δημοκρατία? Γιατί νομίζω αυτό είναι. Αν μιλάμε για ένα δίδαγμα, απειλείται η δημοκρατία μας σήμερα. Εν έτη αρχές 21ου αιώνα. Αυτό που χτίστηκε δηλαδή από τον διαφωτισμό και μετά. Πρώτο συνταγματολόγο. Ναι. Τώρα, εάν εννοούμε απειλή της δημοκρατίας, ότι υπάρχουν τα πάντα και θα καταλύσουν τη δημοκρατία και θα έχουμε μια δικτατορία στην Ταπαταφό και τα λοιπά. Για πάντα είναι την Ελλάδα. Μιλάω... Ναι. Προφανώς όχι, να ξεκινήσουμε από την Ελλάδα και πάμε και γενικά. Εμένα αυτό το οποίο λίγο με φοβίζει είναι ένας εθισμός σε παρεκκλήσεις από τη δημοκρατία και σε επίπεδο οργανωτικό και σε επίπεδο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πριν από 2 χρόνια είχα εκδώσει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Συνταγματικός Μηθριδατισμός. Δηλαδή, με αφορμή τον περιορισμό των ατομικών μας δικαιωμάτων την εποχή της υγειονομικής κρίσης, που πολλοί από τους περιορισμούς αυτούς ήταν αναγκαίοι. Εθιζόμαστε σιγά σιγά. Λέμε, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Ας περιοριστεί και αυτό, ας περιοριστεί και το άλλο, ας περιοριστεί και το δικαίωμα συνάθεσης, ας περιοριστεί και το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, ας περιοριστεί. Υπό αυτήν την έννοια και σε συνδυασμό με κάτι άλλο το οποίο επίσης επικρατεί πάρα πολλές ημέρες μας, που είναι η πολιτική ορθότητα. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, υπάρχει ένα mainstream που, αν κάποιος πει κάτι εναντίον την εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πραγματικά πέσανε και το χάνανε. Εγώ είμαι πάρα πολύ σκεπτικός για αυτά τα θέματα, γιατί η δημοκρατία είναι πάνω απ' όλα η ελευθερία. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει θέμα με την ελευθερία του λόγου. Γιατί πραγματικά όποιος πάει λίγο να ξεχωρίσει, αμέσως πέφτουν πάνω και τον τρόπο. Σε επίπεδο ευρωπαϊκό επίσης υπάρχουν θέματα κράτους δικαίου, με χαρακτηριστικά παραδείγματα 2 κεντροευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν προβλήματα όσον αφορά κυρίως την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και επίσης για μένα ένα πολύ μεγάλο θέμα δημοκρατίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αυτό το οποίο λέγαμε για πολλές δεκαετίες και μάλλον ξεχάστηκε, θεσμικά αντίβαρα. Δηλαδή η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το μόνο ανάγχωμα το οποίο υπάρχει με τις όποιες τις λειτουργίες είναι η δικαιοσύνη και κάποιες ανεξάρτητες δυτικές αρχές. Το κοινοβούλιο τι είναι? Μια προέκταση της εκτελεστικής εξουσίας της κυβέρνησης. Όλα αυτά σε συνδυασμό με μια, αν θέλετε, έτσι, έλλειψη, απομάκρυση από ιδεολογικές αρχές, είναι χαρακτηριστικό πως πολιτικοί μεταπηδούν από ένα πολιτικό χώρο στο άλλο. Εμένα δεν με κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό να είμαι κάπως σκεπτικός όσον αφορά το μέλλον της δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, όχι με τη μορφή ότι θα σταματήσουμε να εκλέγουμε, αλλά με τις αλλοιώσεις αυτές τις οποίες έχει η σύγχρονη δημοκρατία και στην Ελλάδα και γενικώς στην Ευρωπαϊκή Χώρα. Η απάντηση διευθέως ναι.
Πρώτον, για τον λόγο που είπατε εσείς, η ελευθερία σχετίζεται με συγκέντρωση πλούτου λόγω της οικονομικής ανισότητας και τον έλεγχο και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κυρίως των κοινωνικών δικτύων, το οποίο μπορεί να αποκλεί απόψεις, συνεχώς στην πράξη λειτουργεί σαν brainwashing, σαν μορφή προπαγάνδας. Άρα δεν υπάρχει ελευθερία. Και το δεύτερο προϋπόθεση της δημοκρατίας είναι να συμφωνούμε με στοιχεία. Η όλη συζήτηση με τα fake news, με τι κάνουν, δεν υπάρχει πια αλήθεια. Ζούμε σε παράλληλους κόσμους. Και εντωμεταξύ είναι εύκολο να υπομονέχει την αλήθεια. Και αυτό το χρησιμοποιούν οι εχθροί της δημοκρατίας, πεδίοντας πάνω σε αυτό με μορφή και της πολιτικής υπονόμευσης. Δείτε τις δυτικές δημοκρατίες. Δέχονται πίεση από αυταρχικά καθεστώτα που χρησιμοποιούν τα social media εναντίον τους. Άρα, αν δεν ξέρεις τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, αν δεν υπάρχει αλήθεια, αν δεν υπάρχουν στοιχεία, αν οι άνθρωποι ζουν σε παράλληλο κόσμο, δεν μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτό. Άρα η δημοκρατία, αν θέλετε, ακριβώς λόγω της ελευθερίας που δίνει, επιτρέπει να υποδαφρυνιστεί εκ των έσω. Σε συνδυασμό, βέβαια, με την τρομακτική ισχύ που έχουν 3-4 εταιρείες που λέγουν τα social media. Όλο αυτό εδώ για μένα είναι τρομακτική απειλή για τη δημοκρατία. Έτσι και εγώ δεν μπορώ να, δεν έχω πάρα πολλά να προσθέσω, οι δύο συνάδελφοι τα καλύψανε ήδη. Εντάξει, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η οικονομία της αγοράς δημιουργεί πλούτο και πολύ πλούτο, αλλά δημιουργεί και μεγάλες ανισότητες και είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Ήθελα να πω απλώς ότι οι δύο τρόποι που αναφέραμε πριν από πολύ γνωστούς ξένους συναδέλφους και Έλληνες συναδέλφους καλύπτουν πάρα πολύ όλα αυτά τα θέματα, τη θεματολογία. Δηλαδή όλα τα προβλήματα της δημοκρατίας, τα σημερινά και σε πάρα πολλούς τομείς. Έχω να σας απαντήσω από πλευράς τύπου ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά αυτό φαντάζομαι το ξέρετε όλοι, οπότε κάποιος άλλος. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κυριαζή, σαν βιβλιοπόληση, πώς επηρέασε το οικογενειακό περιβάλλον και συγκεκριμένα ο πατέρας. Για τα ιστορικά μυθιστορήματα εννοώ. Κοίταξε, σίγουρα υπήρχε μια παράδοση οικογενειακή, αν μπορώ να το πω έτσι, και προσπάθησα απλώς κατά κάποιο τρόπο να καλύψω μια εποχή που δεν είχε ασχοληθεί πολύ ο πατέρας μου, πολύ μάλλον καθόλου, γιατί όπως ξέρετε ο πατέρας μου ήταν ειδικός στο Βυζάντιο και είχε μεγάλη γράφη στο Βυζάντιο. Εγώ πήγα λίγο πιο πίσω, χρονικά αρκετά πιο πίσω, αλλά βέβαια η αγάπη για την ιστορία υπήρχε στο σπίτι. Ως παιδί διαβάζατε τα έργα του παπά σας, σας μιλούσε, είχατε δηλαδή μια... Βεβαίως. Ναι, ναι. Άρα εκεί μπήκε το πρόβλημα. Βεβαίως, τα διάβαζα και μιλούσαμε και να σας πω τώρα και λίγο έτσι προσωπικά. Με τον πατέρα μου νομίζω ότι έχουμε, πέρα από τα πολύ γνωστά αρχαία, νομίζω ότι έχουμε ανέβει σχεδόν σε όλες τις κορφές που υπήρχαν κάποια κάστρα, είτε αρχαία είτε μεσαιωνικά κτλ. Δηλαδή, ίσως είμαστε πρωταθλητές στο να σκαθαλώναμε σε κάστρα και, δηλαδή, και αρχαίες πολιτείες κτλ. Και δεν, πραγματικά δεν μιλάω για τις πολύ γνωστές, αλλά όπου βλέπαμε τυχαία και σε κάποιο περνώντας κάπου βλέπαμε κάποιο ερείπιο σε κάποια κορφή, άντε να πάμε να ανέβουμε. Οπότε αυτό βέβαια δημιούργησε όλη αυτή την αγάπη. Είχα διαβάσει για τον παπά σας ότι ήταν σαν μυρμήγκι, δούλευε πάρα πολύ συστηματικά και έτσι. Ισχύει αυτό? Ισχύει και δούλευε πάρα πολύ διαβάζοντας, όπως και εγώ προσπάθησα, τις αρχαίες πηγές. Όταν λέω αρχαίες, βέβαια για τον Βυζάντιο, αλλά διάβαζε τους Βυζαντινούς χρονικογράφους, οι οποίοι μερικές φορές πρέπει να πω είναι και πάρα πολύ δυσνόητοι, είναι χειρότεροι από τους αρχαίους συγγραφείς, γιατί προσπαθούσαν να μιμηθούν τους αρχαίους χωρίς να είναι αρχαίοι. Και γράφανε μια Αττικίζουσα, η οποία μερικές φορές είναι πολύ δυσνόητη. Ειδικά ο Χαλκοκοντήλης δεν είναι. Ναι, όπως λέει η κυρία Κεκροπούλου, ναι, και ο Χαλκοκοντήλης και ο Ταλιάτης νομίζω. Δηλαδή πραγματικά ήθελε αγώνα για να καταλάβει κανείς στη σύγχρονη γλώσσα τι ακριβώς εννοούσε, ας πούμε. Κάποιος άλλος?
μια παρέμβαση να κάνω στον αγαπητό φίλο, τον Νίκο τον Κυριαζή, επειδή ελέγχθησαν και εδώ και ιστορικά. Η άποψή μου είναι να γυρίσει τα μελλοντολογικά. Έχουμε τώρα τον αγαπήσαμε με τις ιστορίες τις στρατιωτικές, με το F-15, τώρα έχουμε Ραφάλ, έχουμε F-35 που έρχεται. Νίκο, περιμένουμε κάτι από εκεί πέρα. Άσε το παρελθόν, το μέλλον είναι που μετράει. Αυτό. Ως φανατικός αναγνώστης μίλησα, ως ήλιος τίποτα. Με τους ρυθμούς που γράφει, πιστεύω δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Κάποιος άλλος? Α. Μπορεί να έχει ευχαριστώ πολύ. Το σήκωσα το χέρι στην αρχή διστακτικά, αλλά μετά κυρία Καλλιέργη, οπότε δεν την τόνω. Αλλά ήθελα πολύ να πω δύο κουβέντες για τον Νίκο τον Κυριαζή, που είναι ο καινούριος φίλος μου. Παραμίσω το ήθρο, την ευγένεια, το πάθος που τον διακρίνει. Για μένα είναι ένας άνθρωπος που έχει διανύσει όλα τα στάδια του εσωτερικού εκπολιτισμού και τον θαυμάζω και τον αγαπώ. Μου γεννήθηκε η σκέψη, ή μάλλον θυμήθηκα τον κορυφαίο μαρξιστή φιλόσοφο του Μπλοχ, όταν η κυρία Καλλιέργη διάβαζε κάποια αποσπάσματα με μοναδικό πραγματικά τρόπο και έμεινα στο απόσπασμα αυτό που είπατε, ότι η Αθήνα έχει την τύχη να είναι η μοναδική ελληνική πόλη που καταστράφει και ολοσχερός. Θυμήθηκα πραγματικά αυτό που έλεγε ο Μπλοχ, ότι η ελπίδα ξεδιπλώνει όλο το περιεχόμενό της μόνο όταν απελπίζεται. Και σήμερα το να διαβάζουμε κείμενα με αυτή τη βάσιμη ελπίδα για το αύριο είναι πολύ πολύ σημαντικό. Σήμερα που όπως γράφω όπως ένα ποίημά μου είναι το σθένος δακρυσμένο και το νέο ανυποχώρητα δειλό. Θα πω όμως τον Νίκο τον Κυριαζή αν υποχώρητα μπροστά, να συνεχίσει να βαδίζει. Ευχαριστώ πολύ. Και ποίημα πήρες, τι άλλο. Και ωραίο ποίημα. Και ωραίο ποίημα, και τέλειωσε με ποίημα. Οπότε όλες οι τέχνες συγκεντρωμένες, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, ούτε νομίζω. Ναι, λίγο ζωγραφική ίσως, αφήσαμε ούτε αφήσαμε. Ίσως. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει να μιλήσει, να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα το βιβλιοπωλείο για το χώρο σας, για την αγάπη σας. Τους εκλεκτούς ομιλητές, ξεκινάω από την κυρία Κυριακή, τον κύριο Παπιά, τον κύριο Βλαχόπουλο. Η οποία σημειωτέων έχει μεγάλη παράδοση στην έκδοση των ιστορικών ιστορημάτων. Ισχύει αυτό. Νομίζω ότι ισχύει από Μιάγο και από Μπαμπά και Βέβαια. Και μεταγενέστερα. Και το Ρώμα που είπε η κυρία Πέτρα. Και τη κυρία Αθηνά Κακούρη τα βιβλία. Μην την ξεχνάμε την κυρία Αθηνά. Βέβαια. Ναι, ναι. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τις αφιερώσω. Ναι, να πάω και εγώ για τον Μπαμπά. Ναι, βεβαίως. Σε ποιο όνομα είναι το υπόλοιπο, εσείς είστε εγώ ένα τέλος. Μπορώ να πάρω ένα πέσιο.